Βλήμα, βλήμα, βλήμα. Όχι τέτοιο βλήμα, εντάξει. Καλά και από αυτό μπορεί και να είμαστε, αλλά βλήμα, βλήμα, βλήμα. Την γλιτώσαμε τελικά χθες. Με την ανακάλυψη που έγινε και αναστάτωσε το κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημεράκι, σε εργασίες που πραγματοποιούταν σε ένα νέο κλασικό επί της Λεωφόρου Νίκης, υπήρξε μια υποψία ότι ευρέθη βλήμα, 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 φέρνοντας μνήμες περσινές με το ανάλογο περιστατικό στο Κορδελιό, εκεί όπου το βλήμα τελικά ήταν αληθινό, υπαρκτό, πραγματικό, σε αντίθεση με το χθεσινό το βλήμα άνθρακες ο θησαυρός, εν τέλει αποδείχθηκε ότι ήταν ένα διαφορικό αυτοκινήτου. Και υπό μία άποψη καλύτερα, όχι υπό μία άποψη, από όλες τις απόψεις, κανείς δεν ήθελε να μπούμε πάλι σε διαδικασίες, γιατί άντε να μετακινήσεις όλον αυτόν τον κόσμο από τις καφετερίες του κέντρου, από τα μπαρς, να έπρεπε τώρα να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο απομάκρυσης και εκένωσης. Κάτσε ρε φλαράκι να πούμε ένα καφέ, έχουμε να ήρθαμε να πιούμε, να ξεκουραστούμε, και εσύ θα μας σηκώσεις. Λοιπόν, δεν θα πάμε πουθενά ούτως ή άλλως, διότι δεν υπάρχει ζήτημα. Βλήμα, βλήμα, βλήμα. Το αφιερώνω και σε μένα το σχετικό τραγουδάκι και σας καλημερίζω, κυρίες και κύριοι, στο σημερινό Λόγο Επειδή. Σε ένα ακόμη Λόγο Επειδή, σε ένα Λόγο Επειδή που δεν ξέρουμε επίσης πού θα μας οδηγήσει για ακόμη ένα πρωί, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη, καλημέρα και στη γραμμούλα μας που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλώς το να, τι έγινε. Αυτό το τραγούδι με το βλήμα, θα το βάζεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα, γιατί λέει ξυπνάω πουρνό πουρνό. Τι μας εκφράζει. Έτσι. Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Λέει να πάρω ένα μνήμα. Να πάρω ένα μνήμα. Γι' αυτό. Τι νόημα έχει η ζωή για ένα μνήμα, δουλεύουμε. Έτσι. Πολύ ωραίες, ευχάριστες πρωινές. Καλά νέα της ημέρας, κύριε Μπάμπη. Ναι, ναι. Άλλα νέα της ημέρας. Σε άλλα νέα της ημέρας. Άλλα νέα. Ναι. Δύο είναι ενεργοί αστυνομικοί. Εγώ θα έλεγα χωροφύλακες καλύτερα. Χωροφύλακες, ναι. Ενωματάρχες. Δύο ενεργοί χωροφύλακες συμμετείχαν στο πανηγύρι εκεί που έγινε στη Λάρισα με τον Τζίλο. Έτσι προκύπτει. Για να είναι ενεργοί και να συμμετέχουν, έχουν πάρει εντολές από πάνω. Ναι. Άρα δεν μπορούν να δρουν αυτόβουλα. Όχι, μπορεί να δρουν. Ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει αυτόβουλα ανεξάρτητα το που ανήκει. Και αν είναι και κρατικός. Χωροφύλακες να δρούνε αυτόβουλα, δεν νομίζω. Αν είναι κρατικός, γιατί όχι, δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο ήταν στη δικαιοδοσία της υπηρεσίας τους. Αλλά η αστυνομία πρέπει να το ψάξει αυτό. Καλά, προφανώς τίθενται και ένα μεγάλο ζήτημα τώρα και ανοίγει μια τεράστια κουβέντα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Αν δύο προστάτες του πολίτη και της τάξεως μπλέκονται σε μια τέτοια τόσο σκοτεινή υπόθεση. Και της ασφάλειας πάνω από όλα. Ναι, θα πρέπει να υπάρξει. Αλλά θα δούμε τώρα. Γενικότερα όλη αυτή η υπόθεση, δεν ξέρω. Όλη αυτή η υπόθεση είναι λίγο περίεργη. Θέλω να πω για το popcorn. Τα σημαντικά ζητήματα, κυρίες και κύριοι. Για το popcorn που το λένε και βαβούλες. Βαβούλες στην Κρήτη. Στην Κρήτη, ναι. Ναι, θέλω να πω ότι στην Ελβετία τρώνε popcorn από το 1815. Εμείς τρώγαμε βαλανίδια και αυτοί τρώγαν popcorn, ναι. Ναι, και συνεχίζουν και τρώνε popcorn εκεί. Εκεί μας καταντήσανε, ναι, μάλιστα. Δηλαδή το popcorn είναι ελβετικό. Ναι, μόνο popcorn τρώνε, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Καλά κάνουν, γιατί όχι, ταΐζουν και τις πάπιες. Γιατί έχουν και πολλές λίμνες. 3.000 ευρώ κατώτατος, ναι. Και popcorn. Ωραία. Μια χαρά. Να πάμε να πάρει τηλέφωνο ο Αράου να μας τα πει. Μη βάζεις. Πώς γίνεται 200 χρόνια να μην έχουν κρίση στην Ελβετία. Γιατί να έχουν κρίση, αφού δεν έχουν εμπλακεί σε καμία έτσι εμπόλεμη και σε καμία διένεξη με γειτόνους, με εχθρούς, με. Αυτά τα βλέπουμε, ναι, εμείς. Να μας πούν οι Ελβετοί. Τι έπαθες πρέπει με την Ελβετία τώρα, τι σε έκανε. Όχι, να μας πούν οι Ελβετοί. Γιατί όταν έπαιξε στην Ξαμάξ κανένα στοίχημα και την έχασες, να πούμε. Όχι, να μας πούνε, κύριε Μπάμπη, οι Ελβετοί. Γιατί να όταν τους προτείναν οι Αμερικάνοι να περάσουν από εκεί οι Ισραηλινοί και να τους πάρουν με πλοία
οι Αμερικάνοι, ναι, και να τους πάνε στην Αμερική, ναι, τους αφήσανε και πήγανε στο Auschwitz. Μάλιστα. Επίσης να μας πούν οι Ελβετοί, ναι, γιατί είχαν κλειστά τα φώτα, mm-hmm, όταν πετούσαν από πάνω τα αεροπλάνα της RAF. Μάλιστα. Εντάξει, θα μας απαντήσουν. Γεια σας. Να βγει ο πρόξενος της Ελβετίας στην Θεσσαλονίκη και να μας απαντήσει σε αυτά τα κέρια πρωινά ζητήματα που έθεσε ο φίλος μας ο Λευτέρης. Καλημερίζουμε την γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Παντή. Καλώς την Κατερίνα. Πάμε, 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 πάμε. Δεν σε ξέχασα, Όχι, ούτε εγώ θες. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ο Λευτέρης είπε τα δικά του. Εγώ θέλω να πω κάτι. Τα δικά σου, βεβαίως. Ο καθένας λέει τα δικά του. Τα δικά μου. Ο καθένας λέει τα ισοψηφά του. Σωστό και αυτό, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ενημερωθεί κάποιος. Για να δούμε τώρα. Κάποιοι, ναι. Από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό πάλι σήμερα. Από το εξωτερικό εκτός Ελλάδος. Εκτός Ελλάδος, ναι, ναι, ναι. Δεν έχω προβλήματα στην Ελλάδα. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στο ελληνικό κράτος. Καταγγελία. Δεν μου δίνει κρίματα, δεν μου δίνει κρίματα. Ναι. Από την περιουσία που έχω, από την οποία πληρώνονται πολλά πράγματα. Μάλιστα. Εσύ και ο Βασιλιάς, γιατί και ο Βασιλιάς για να τοποθεθεί περιουσία, ξέρεις τι αγώνες δώσαμε. Ναι. Να ακούω, ναι. Ένα μόνο ένα επίδομα, 313 ευρώ το μήνα. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω πολύ, καλοπερνάνε και παίρνουν κάποια χρήματα. Είτε είναι από συντάξει, είτε από... Καλοπερνάει ο κόσμος. Βέβαια. Απαιτώ να μάθω, γιατί εγώ πρέπει να πληρώνω τόσους πολλούς, τόσους πολλούς τη ζωή και την καλοπέραση τόσο πολλών ανθρώπων στην Ελλάδα. Έτσι. Και δεν δικαιούμαι κάποια χρήματα παραπάνω. Θα το... θα με ερημνήσω. Ο κύριος Λεβέντης βγήκε και είπε ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια η συγκεκριμένη κοπέλα δεν μπορεί να παίρνει περισσότερα. Για σένα προσωπικά είπε ο κύριος Λεβέντης. Για μένα το μάλιστα. Εντάξει. Τώρα έδωσε το γλυκό. Αλλά εγώ το κατάλαβα. Ναι. Δεν ξέρω τον λόγο που το είπε αυτό. Θα τον ρωτήσουμε, θα τον ρωτήσουμε. Έχει βγει και στο ραδιόφωνο μας ο κύριος Λεβέντης. Αλλά κάποιος που ακούει, ας ναι, 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 μπορεί και να μας ακούει. Μπορεί και να μας ακούει. Και ο κόσμος απορρίπτει. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Έγινε Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε. 2-31-0-287-3-8, οποιαδήποτε απορία κι αν έχετε ή οποιαδήποτε καταγγελία κι αν θέλετε να κάνετε ή οπουδήποτε θέλετε να απευθύνετε ένα μήνυμα. Ο αγέρας του λόγου, επειδή είναι διαθέσιμο στο βήμα της εκπομπής μας και φυσικά θα παρεύουμε σε οτιδήποτε μας ζητηθεί στο 2-31-0-287-3-8 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και στο λόγο επειδή στη σελίδουλα μας στο Facebook. Τετάρτη σήμερα 30 του μηνού των τριών ιεραρχών είναι Αγίου Μαύρου και Αγίας Χρυσής, επιπροσθέτως δηλαδή, ξέχωρα από τους τρεις ιεράρχες. Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία της χώρας, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα πραγματοποιήσουν αργία. Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει και ένας εκκλησιασμός, θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια. Αλλά ποιος πήγαινε στους εκκλησιασμούς? Δηλαδή θα σηκωνώσουν μια μέρα που δεν θα έχει σχολείο, δεν θα έπαιρνε απουσίες, με μοναδική υποχρέωση να επισκεφτείς την εκκλησία. Πολύ γοντή, δύσκολο, δεν θυμάμαι κι εγώ να πήγα ποτέ. Αυτό ίσως να συμμερίστηκε και αυτό ίσως να αντιλήφθηκε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, κύριος Άνθιμος, ο οποίος εδήλωσε ότι καλώντας τους μαθητές να παραστούν στον εκκλησιασμό, εδήλωσε και ότι θα τους δώσει και ένα κίνητρο, έναν δωρεά καφέ στις καφετερίες της πόλης. Όποιος πάει λοιπόν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, όποιος μαθητής πάει και εκκλησιαστεί, θα έχει έναν δωρεάν καφέ σε όποια καφετερία επιθυμεί, στην καφετερία της αρεσκίας του. Και μάλιστα δημοσίευσε ένα βίντεο στο διαδίκτυο στο οποίο κάλεσε παλικάρια και κοπελιές, μαθητές και μαθήτρες στο σχολείο της Αλεξανδρούπολης να πάνε στους ιερούς ναούς, να πάνε στο ναό, όλοι, όλοι στο ναό.
και να εκκλησιαστούν. Η εκκλησία μας λέει αύριο γιορτάζει τους τρεις ιεράρχες. Λοιπόν λέει ακούστε με, σηκωθείτε αύριο πρωί πρωί, πιο πρωί από ό,τι συνήθως, για να ακούσετε λόγο επειδή θα έλεγα κι εγώ. Ελάτε στην εκκλησία να λειτουργηθείτε για να σας φωτίσει ο Θεός. Τέτοια που είστε, προφανώς θα εννοούσε να ανοίξει δρόμους στη ζωή σας και να μην κόψετε εσείς αυτή την παράδοση που είναι τόσο βαθιά και κρατάει 200 χρόνια. 200 χρόνια παράδοση, οι τρεις ιεράρχες. Και έτσι λοιπόν ο Μητροπολίτης Άνθιμος ενημέρωσε σε αυτό του το βιντεάκι ότι θα τους δοθούν κάρτες τις οποίες θα μπορούν να δώσουν στις καφετέριες που θα πάνε για να μην χρειαστεί να πληρώσουν τον καφέ τους. Όσοι είστε μέσα στους ναούς θα σας δώσουν ιερείς από μια ειδική κάρτα δική μου, να πάτε σε όποια καφετέρια της πόλης θέλετε να πιείτε τον καφέ σας δωρεάν χωρίς να πληρώσετε. Οι καταστηματάρχες γνωρίζουν, θα τις φέρουν σε μένα και θα τις πληρώσω εγώ. Έτσι, ένα κέρασμα βρε στην υγειά σας. Άρα είναι μια καλή, μια πρώτη τάξη ευκαιρία κάποιο που περνάει από οποιοδήποτε ναό εκεί τη Αλεξανδρουπόλεω να μπει μέσα, να βάλει μια σάκα, κάπω να μεταφιεστεί. Τώρα μην πα μέσα καμιά άσπρα μαλλιά και ζητήσει κάρτα. Αν μικροδείχνει, να τσιμπήσει το δωρεάν το καφεδάκι σου. Ωραίε έτσι πρωτότυπε παροτρύνσει από την ιερά μονή Αλεξανδρουπόλεω και εμεί. Συμμεριζόμαστε αυτό το κάλεσμα του Μητροπολίτου Ανθίμου, ο οποίος παιδιά, by the way, look alike, Απόστολος Τζιζικώστας με μουσια. Άμα τον δείτε, φέρτε το στο μυαλό σας και στο θυμικό σας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Ο Άνθιμος Αλεξανδρουπόλεως, ναι. Καταγωγή από την Ορεστιάδα, έτσι. Έβαλε τα γυαλιά στον Άνθιμο Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς, τα αλάνη. Είμαστε μαζί του. Πρωτεύουσα του Φραπέ για φέτος η Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, και δεν είπε Φραπέ, είπε καφέ της αρεσκίας σας. Μπορεί να είναι λάτι, μπορεί να είναι μακιάτο, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Σε ερώτηση τώρα. Ναι. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, έτσι. Α, μπορώ να το πω εγώ, μπορεί να το πω εγώ, γιατί το άνοιξε στο Google, ποτέ δεν τους ήξερα. Σου πω εγώ που δεν το άνοιξα. Για πες το. Γρηγόρης ο Ναζιανζινός. Ναι. Βασίλειος ο Μέγας και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τους δύο πρώτους πάντα τους ήξερα, αλλά αυτό το Ναζιανζινός ή όμως λέει ο Θεολόγος από την άλλη. Ναι, εντάξει, το Ναζιανζινός όμως είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, βέβαια. Ανεβάζει level. Ναι, ναι, ανεβάζει επίπεδο. Δείχνει ότι εδώ παίζουμε στα δάχτυλα. Τα θρησκευτικά, ναι, ναι, των τριών ιεραρχών, βοήθειά μας να μας φωτίσουν και αυτοί, αλλά δεν έχουμε αργία, οπότε τι να το κάνεις. Πάμε σε Αλεξανδρούπολη να το κάνουμε αργία. Αυτός είναι καταγωγή από Ορεστιάδα, ξεκίνησε από εκεί, τα τσικό. Το νεοχώριο Ορεστιάδα. Ναι, ξεκίνησε τσικό, ας πούμε, ιερό ναό, ξέρω εγώ, Αγίου Νικολάου και σιγά σιγά, ας πούμε, εξελίχθηκε και πήγε Μητρόπολη, ας πούμε. Τώρα ας πω στο νεοχώριο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο ναός. Mm-hmm, ναι. Αλλά στην Αλεξανδρούπολη Μητρόπολη είναι Αγίου Νικολάου, το ξέρω. Είδες, κατά λάθος το είπα. Κατά λάθος το είπα τον Άγιο Νικόλαο. Αλλά ναι, αισθάνομαι, το αισθάνομαι, το αισθάνομαι. Το ναι, αλλά τώρα ποιος θα ξυπνήσει, τι ώρα μπορεί να είναι σήμερα η λειτουργία και καθημερινή, πρέπει να είναι και νωρίς αυτή να ξεκινάνε. 7 η ώρα. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω 7 η ώρα. Να δούμε. Πάντως και εγώ στην ίδια συνομοταξία μαθητών ήμουνα, mm-hmm. 30 Ιανουαρίου. Ναι. Μας έκανε να πάμε στην εκκλησία. Εντάξει, δεν νομίζω. Εμείς εκείνα τα χρόνια μόνο φραπέπινα. Ναι, ναι, τα είχαμε μόνο φραπέπινα. Δεν νομίζω να υπήρξε. Να υπήρξε ποτέ μαθητής που πήγε κάποτε, από ό,τι θυμάμαι των τριών ιεραρχών, υπήρχε μια φημολογία, έτσι, διαδίδανε, ενώ ήταν, νομίζω ήταν παράνομο κιόλας, οι δασκάλοι και οι καθηγητές ότι μετά τον εκκλησιασμό θα πάμε στο σχολείο, θα πάρουμε παρουσίες και θα μπορέσετε να φύγετε, κάτι τέτοιο. Έπαιζε ας πούμε έτσι μια σάφια. Ναι. Θυμάμαι πηγαίναμε κάτι εκκλησιασμούς Παρασκευές πρωί, επίσης πολύ ωραία δεν πήγαμε ποτέ. Μια φορά το μήνα, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη ώρα. Ναι, ναι, ναι. Παρασκευή πρωί, μια χαρά. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία πράγμα. Λέω να σας... Και γενιά πρέπει να είμαστε. Έτσι, ναι, ναι. Τι ώρα, να σας πάρω να πάμε για εκκλησιασμό, να μην κάνουμε και εκπομπή, νομίζω. Και σήμερα. Δεν θα πάμε να φάμε μπουγάτα. Έτσι. Α, και σήμερα περιμένουμε εδώ τον απόλυτο ιεράρχη, τον Φωτιάδη, να έρθει να μας μεταλαμπαδεύσει. Λόγον επειδή σήμερα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, καλά είναι οι δρόμοι στη Γερμανία. Μείον τρεις. Καθαρή για το γερμανικό κράτος. Έτσι, καλά είναι, καλά είμαστε. Εντάξει. Πήρατε εσείς το κρύο. Πήρατε εσείς το κρύο γιατί εμείς σήμερα έχουμε καμιά. Θα έχουμε, είμαστε κοντά στους 10. Από τις γιορτές και μετά δεν έχει ανέβει πάνω από το 0, ούτε τα μεσημέρια, ούτε δηλαδή.
ξέρεις, έχει αρχίσει να με ενοχλεί. Ναι, καλά, προφανώς, προφανώς. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό δρόμο, καλή δουλίτσα. 2-31-0-2-87-3-8. Σταθερά κάτω από τους 0... κάτω από το 0 η θερμοκρασία στη Γερμανία. Εδώ είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τουλάχιστον τις θερμοκρασίες. Είμαστε κάπου εκεί στο δεκάρι. Μέχρι και 13 θα ανέβουν η θερμοκρασία. Θα φυσάνε κάποιοι νοτιάδες. Αλλά θα έχουμε βροχές. Έχουμε ένα ψηλό βροχό από χθες. Θα έχουμε βροχή το πρωινό. Όλη τη μέρα θα έχει ένα σπρέι, ένα τσούκου τσούκου, ένα τσούκου τσούκου. Μέχρι και το απόγευμα. Να το γνωρίζουν και όσοι ενδέχεται να επισκεφτούν το γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στις 5 και 4 απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννηνα. Δεν θα είναι η βροχή της προηγουμένης εβδομάδας εκείνη με την Παναχαϊκή, αλλά θα το έχει αυτό το τσούκου τσούκου. Πάρτε σελοφάν, πάρτε plexiglass, πάρτε αδιάβροχα, πάρτε ομπρέλες. Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε μέσω εβδομάδα ένα ματσάκιο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα, πού είσαι? Έρχομαι και του Κατερινάκη μας είπατε. Τι πρόβλημα έχει, θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε εδώ, εσύ θα χτυπήσεις το τραπέζι, το χέρι στο τραπέζι. Όχι, δεν χτυπάμε το τραπέζι για αυτά. Όχι ρε, με το σφυρί, με το σφυρί να κατοχυρώσεις εδώ τα... Πού είσαι, μέσα στο λεωφορείο είσαι? Ναι. Δεν βρέθηκε ένας ταξιτζής? Όχι, έχω φτάσει τώρα κοντά στο Μέγαρο του Δήμου. Μάλιστα, στο Μέγαρο του Δήμου. Έρχεται, κυρίες και κύριοι. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Για να χρησιμοποιήσουμε και κάτι. Καλημέρα. Ο άνθρωπος που προαναγγέλει την άφηξή του, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Βοτιάδης, θα έρθει σήμερα να με κάνει παρεούλα. Εορτάζουν σήμερα και θα τους ευχηθούμε χρόνια πολλά, πέρα από τους ιεράρχες. Ποια ονόματα εορτάζουν? Ο Αρχοντής, ο Αρχοντίων, ο Αρχοντίωνας, η Αρχοντία, η Αρχοντή, η Αρχοντούλα, Αρχοντούλα που έλεγε στο «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Η Αρχόντισσα, η Αρχόντο, ο Μαύρος γιορτάζει, ο Μαυρουδής, ο Μαυροειδής, η Μαυρέτα, η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Χρυσούλα, η Σίλια, η Χρυστάλα, η Χρυσταλία και η Αύρα. Για κάποιο λόγο και ποιοι είμαστε εμείς για να τον αρνηθούμε? Τι κοσμοϊστορικό γεγονός αξίζει να μνημονεύσουμε σαν σήμερα το 1555? Το 1595 το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Το 1823 ανέβρεση θαυματουργής εικόνες Παναγίας στη Στίνου μετά το όραμα της μοναχής Πελαγίας. Το 1923 να τα ακούν οι μαθητές αυτά, αλλά δεν τα ακούνε γιατί δεν ξυπνήσαν, είναι των τριών ιεραρχών. Κλασικός ως υπογράφεται στη Λοζάνη σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Από την εφαρμογή της σύμβασης εξαιρούνται οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι της ελληνικής Θράκης. Το 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τουρκούντο Ζάλ συναντιόνται στον Νταβός και αυτός ως στη νεότερη, μάλλον για τα πανεπιστήμια αυτό, μετά τη συνάντηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δηλώσει: «Πετύχαμε το καλύτερο δυνατό, αργότερα θα παραδεχθεί μέα κούλπα». Το περιβόητο μέα κούλπα, το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει, η λατινική αυτή ρίση, το έχουμε χρησιμοποιήσει και σε ένα δικό μας σενάριο. Πώς μου αρέσουν αυτά τα λατινικά, μέα κούλπα, κάζους μπέλι, έργα όμνες, όλα τα έχουμε αξιοποιήσει σαν Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανι. Η λατινική φράση «μέα κούλπα» αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα ως «λάθος μου ή δικό μου λάθος» και εμφατικά «λάθος μου μεγάλο». Όπως λέει «ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο». Λοιπόν, να είναι «ιστορία μου, αμαρτία μου, μέα κούλπα». Και η φράση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε αυτοκριτική που μπορεί να κάνει κάποιο άτομο, σε αναγνώριση λάθους ή σειρά λαθών επιλογής και να το ομολογήσει φυσικά δημόσια. Μέα κούλπα είμαστε καθημερινά, διότι σφίζουμε από λάθη ως εκπομπή. Τι άλλο κοσμοστορικό έχει που αξίζει να μνημονεύσουμε και να μας... σήμερα ωραία αυτό, το 2015, όλες ιστορικές μέρες πολιτικές.
έχει να μας παρουσιάσει 30 του Γενάρη. Φωτισμένες ημέρες. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης παγώνει τον πρόεδρο του Eurogroup. Γερούν Ντάισεμπλουν ανακοινώνοντας το ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται με την Τρόικα. Το βίντεο της συνέντευξης που κάνει το γύρο του κόσμου διαμορφώνεται συγκρουσιακό κλίμα και ακολουθούν τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με Μάριο Ντράγκη. Ήταν εκείνο το περιβόητο που είχαν δώσει τη χειραψία και είχε πει ο Ντάισεμπλουν το wow. Wow, κάτι τέτοιο δεν είπε. Όταν του είπα ότι σήμερα σας τελειώνουμε. Δεν τα σου πάλι, τελειώσαμε, είναι η αλήθεια. Αλλά πέρασμένα ξεχασμένα 2015. Περάσανε κιόλας τόσα χρόνια. Τι πολλά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη. Καλώς το να. Τα λατινικά τα γνωρίζετε καλά, βλέπω. Διάβαζα Στερίξ, τα έχουμε πει αυτά. Βένι, Βίτι, Βίση. Βίκη, όπως θέλεις, πες το. Ναι. Βένι, Βίτι, Βίτσι. Ναι, όχι. Γραμμοβίτσι, Βένι, Βίτι, Βίκη. Βίκη είναι και δεν είναι Βίση. Άννα. Α, είναι Βίκη Χριστίνα Μπαρτσελώνα. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Άρα κάτι, το παραμπέλουμ τι είναι. Το παραμπέλουμ δεν ξέρω τώρα. Το πορτομπέλουμ είναι ένα πολύ ωραίο πορτομπέλο. Α πούμε, ένα ωραίο μανιτάρι, δεν είναι αυτό. Για ψάξτε να μας ενημερώσετε για το παραμπέλουμ. Μάλιστα. Γιατί, γιατί δεν λέτε, μάλιστα. Καλά. Για δεν λέτε για τα παραμπέλουμ. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Για τα παραπέντε. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Και άλλες απορίες εδώ από τον φίλο μας τον Λευτέρη. Αυτά τα ολίγα από τις επαιτίες, από τις ιστορικές αναδρομές, από τα όσα χρήσιμα ή άχρηστα οφείλουμε να ξέρουμε για τη σημερινή ημέρα. Για να δούμε, σαν σήμερα το 1980 γεννιέται ο Γιώργος Βακούφτσης, το 81 ο Ντίμιταρ Μπεμπάτοφ, η μεγαλύτερη μεταγραφή Τελωνίου. Ο περιβόητος Ντίμιταρ Μπεμπάτοφ που ήρθε στην χώρα μας ως μεσσίας, αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε από την ομάδα του ΠΑΟΚ πριν 2-3 χρόνια. Ήταν και αυτό. Οπότε είχε, το 2015-2016 είχε επισκεφτεί το Δικέφαλο, μια πολύκροτη μεταγραφή που όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, διότι αμέσως μετά τον ΠΑΟΚ ο Βούλγαρος Πάλε Ποτέ Αστήρ σταμάτησε και το ποδόσφαιρο. Ωραίες ημέρες τότε, θυμόμαστε, Σεπτέμβριο, είχε και μπλόκα, έσπασε και τα μπλόκα των Αργοτών. 10.000 κόσμος στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά ανθρακές και εκεί ο θησαυρός. Ωραία μέρα και σημερινή, βεβαίως, βεβαίως, ανεξάρτητα αν το θα έχει βροχούλα ή όχι, καθότι θα έχουμε και Super League, θα έχουμε πρωταθλήματα και Football League έχει σήμερα και μπασκετάκι Champions League και της Παναγιάς Δαμάτια. Σαν Κυριακή θα είναι, ωραία που είναι η Τετάρτη όταν είναι Κυριακή, έτσι αισθάνομαι. Μια χαρά από το μεσημεράκι, από τις 3 η ώρα, καρφωμένη στις τηλεοράσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Καλά, ξεκινάμε για δουλειά. Έτσι, δυνατά. Περνάω τώρα από τη διασταύρωση κρύα βρύσης, τα τρακτέρ έχουν στηθεί, είναι έτοιμα. Α, έχουμε έξοδο των χρωτών στους δρόμους. Ναι, ναι. Ετοιμάζονται για μπλόκα δηλαδή. Ναι. Είναι η εποχή, αφίζουνε λίγο αυτή την εποχή τα μπλόκα κάθε χρόνο. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Έχεις καμιά ενημέρωση εκεί πέρα από τις κινητοποιήσεις, θα βγουν, θα κλείσουν δρόμους, τέτοια? Δεν ξέρεις. Είναι έτοιμοι, είναι, από ό,τι βλέπω. Έχουν βγει όλα τα τρακτέρ, τα έχουν βάλει επάνω στα πεζοδρόμια. Υπάρχει κανείς βεβαϊκή, απλά έχουν παρατάξει τα τρακτέρ? Όχι, υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει, εντάξει. Υπάρχουν. Μετά έχουν από... κάνει ένα αυτοσχέδιο. Τσόσκι, ναι. Ναι, και κάθονται από κάτω. Ναι, έχει τίποτα κάνει σημαντικό, κάνα τέτοιο, βλέπεις καμιά φουφού? Εντάξει, για τον αγώνα βγήκαμε, δεν προκαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, πώς είναι εκεί, βρέχει, κάνει, πώς είναι οι δρόμοι? Ψυχαλίζει αυτό. Το χειρότερο είναι αυτό. Ναι, γιατί ναι, δημιουργεί λίγο. Ναι, μια ολισθηρότητα, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Δυνατή να είμαστε αγέροχοι και γεμάτοι. Όρεξη. Πού να τη βρεις την όρεξη τέτοια όλα, αλλά τέλος πάντων. Ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πιο σπουδαίο να παίρνεις για να λες μία καλημέρα. Όντως και καλά έκανε ο φίλος ο ακροατής και μας το έθεσε και αυτό μέσα στην κουβέντα, ότι είμαστε και ένα αναμονή κινητοποιήσεων των αγροτών κάθε έτσι τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Τα μπλοκ αρχίζουν και στείνονται. Για την αμερικανική καλαθόσφαιρα νωρίτερα.
Cleveland Cavaliers, Washington Wizards 116-113. Detroit Pistons, Milwaukee Bucks 105-115. Επέστρεψαν στις επιτυχίες τα ελάφια με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να αγγίζει το triple-double, αλλά δεν τα κατάφερε. 8 rebound, 11 assist, 21 πόντους. Orlando Magic, Oklahoma City Thunder 117-126. Brooklyn Nets, Chicago Bulls 122-117. Houston Rockets, New Orleans Pelicans 116-121. San Antonio Spurs, Phoenix Suns 126-124. Και αυτή τη στιγμή οι Lakers παίζουν με τους Sixers 39-48 στην δεύτερη περίοδο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα και στο κλείνουμε ή απλά καλημέρα? Καλημέρα και δεν τα λέμε κιόλας. Γιατί, τι? Τα λέμε κιόλας. Εντάξει, γιατί είπες το βασικό είναι καλημέρα. Καλά, καλά έκανες. Ναι, άμα θες κλείστο κιόλας, δεν πειράζει, τι. Όχι, για το φίλο τον προηγούμενο που πήρε και είπε για τους αγρότες. Σε ποιο είναι το πιο τρακλασικό τώρα, Ποιο? Ότι αύριο ξεκινάει η έκθεσή τους. Ξέρεις τι, όχι, δεν είναι τραγελαφικό. Είναι λίγο συμπτωματικό ότι υπάρχουν τα μπλοκα ούτως ώστε να συσπηρωθούν για να πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις με αφορμή την έναρξη της Αγριώτικα, εκεί όπου θα παρευρεθούν και πολιτικές και πολιτιακές αρχές και υπουργοί και τέτοια, οπότε είναι πιο ισχυρό. Και μηχανήματα ποιος θα δει? Ορίστε? Και τα μηχανήματα ποιος θα το δει? Άλλο αυτό, ναι, όντως, δεν ξέρω. Κάποιος δεν πρέπει να δει. Αφού θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε, θα δούμε και λίγο μηχανήματα. Δεν ξέρω. Θα φάμε και κάνα σάντουιτς. Εντάξει, οκ. Okay. Φάμε κάνα μπύρα. Τι να κάνεις, εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Και γυρίσουμε μετά στην κυρία Μαρίκα. Θα δούμε. Ο καθένας έχει τα δίκια του. Όλοι είναι. Όλοι είναι... Σε αυτή τη χώρα είπαμε να αγορεύουμε τη δηλώση. Όλοι είμαστε αδικημένοι, όλοι έχουμε προβλήματα. Όλοι, εντάξει. Υπάρχει μερικές φορές που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με μια μεγαλύτερη ή μικρότερη σύνεση. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν κατέχω το θέμα, οπότε δεν μπορώ να παίρνω θέση όπως πάρα πολλοί κόσμος τώρα θα πέσει, θα πάρει θέση και θα απαξιώσει και θα κάνει και θα ράνει. Αν κάτι δεν το γνωρίζω, δεν ομιλώ. Αυτό. Σωστό. Αυτά τα όλα. Ναι, γιατί έχουμε γεμίσει με ανθρώπους, ιδίως στα ραδιόφωνα εδώ της ημιμάθειας, που επί παντός επιστητού έχουν μια αφοριστική άποψη για τα πάντα. Αυτό. Ναι. Και εντάξει, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Ναι. Η χθεσινή εκπομπή ήταν καταπληκτική. Ναι, ήταν τεράστια. Γενικά είμαστε σε δαιμονιώδη φόρμα. Αυτό διακρίνω και γυρνάω στο σπίτι. Ειλικρινά το λέω. Γυρνάω στο σπίτι ενθουσιασμένος. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ότι καλύτερο. Ναι, γεμίζω εγώ ίδιος. Λέω εντάξει, τι σουρεαλισμό πάλι βιώσαμε. Είναι καταπληκτικά. Και ελπίζω και σήμερα να είναι μία εξ αυτών. Περιμένουμε εδώ τον ηγέτη. Γι' αυτό είμαστε και λίγο νοθροί τώρα. 6,5 ώρα πήγε, άιντε, πούντε. Ναι, να μας βάλει λίγο. Άιντε, 6,5 πήγε, φεγγιάδι, άιντε. Να μας βάλει λίγο μπρίζα, ας πούμε, εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα μου, σώμα, τον κόσμο, να είστε καλά, παμπίνε. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Αυτά είναι ολίγοι στα διαδικαστικά της σημερινής ημέρας, τι πρόκειται να μας απασχολήσει, τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Εντάχει δηλαδή η ατζέντα του λόγω επειδή, όχι μόνο του λόγω επειδή, αλλά γενικότερα όλης της οικουμένης. Πάμε να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα, να σηκώσουμε μανικάκι, να πάρουμε ανάσες και να βουτήξουμε μέσα στην τέχνη. Άντε ας πάρουμε τη γραμμούλα αφού με έκοψε. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Μπάμπη, είσαι Λίβερπουλ. Βέβαια, βέβαια. Μάθαινε, βάλα τον ύμνο, ήθελα να το βάλω σήμερα. Γιατί... Λοιπόν, κύριε Μπάμπη. Κούπα, κούπα. Κύριε Μπάμπη. Μεγάλε παιδί. Ναι. Η Νιουκάστλ. Έτσι. Το Νιουκάστλ. Έτσι. Σου έδωσε την κούπα. Έτσι, βέβαια. Θα τους βραβεύσουμε. Μεγάλος Μπενίτεθ. Μεγάλος Μπενίτεθ. Έτσι. Έτσι. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Φιλιά, τσάω. Πού είναι όλοι αυτοί οι αντι-Λίβερπουλ που βγαίνουν στα ράδια? Οπότε και αν πραγματοποιήσουμε μία ήττα, μία απώλεια, πού είναι όλοι αυτοί οι κύριοι, κύριοι? Τώρα να μας πουν, θα μου πεις, με ξένα κόλυβα? Όχι, το πρωτάθλημα αυτό έχει. Όλοι παίζουν με όλους, οπότε όλοι μπορεί να έχουν απώλειες. Και δεν είναι ξένα κόλυβα ότι περάσαμε την Manchester City, η οποία ετήθηκε χθες από το Newcastle με 2-1 για να ενημερώσουμε το φουλακό άμμον κοινό, που ενδεχομένως να μην το ξέρει, διότι το match πραγματοποιήθηκε στις 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Είμαστε στο συν 4 και θα πάμε και στο συν 7. Αμαλάχι να ουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πάπη μου. Καλημέρα. Έλα, κορυμό. Πες μου την κλειστή πόρτα. Έφυγε ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό το δεν πράγμα. Γίνεται. Επίτηδες. Κάποιος την κάνει να δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Επίτηδες.
Στο λέω εγώ, επίτηδες. Κάνε το διάλειμμα τώρα κανονικά που έχεις τώρα. Ναι, βάλε με, βάλε με. Δεν κοίτα, λες και είναι, λες και έχει ο άνατο το πάνω, είναι κάπου εδώ πέρα. Βρε, μας παρακολουθούν, δεν θέλουν εδώ πέρα να προοδεύσουμε. Μας πάμε. Δεν θέλει, δηλαδή, έρχομαι από το εξωτικό Τριάδι για να έρθω εδώ να κάνω κοκκί. Και βρίσκεις τις πόρτες κλειστές. Πάλι καλά που βρίσκεις τις παντόφλες ζεστές να με βρίσκεις. Έγινε. Κλείνω και έρχομαι. Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι, φτάνω. Πανάγια και Χριστέ, είδατε, ακόμη μια φορά κλείνουνε τις πόρτες, κλείνουν και τον τάφο τους. Αλλά εμείς τις πύλες άρατε. Λοιπόν, διάλειμματα είναι από να ανοίξει το Φωτιάδι, δηλαδή. Επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Ανοίχτε, ανοίχτε τις πόρτες της καρδιάς σας, ανοίχτε τα ότε σας. Έχεις την πόρτα σου κλειστή. Αχ, για σένα τα τραγουδάει, φίλε μου, ο Μιχάλη ο Νταλάρας. Πού είσαι αγόρι μου, τι έγινε, τι εμπόδια πάλι μας βάλανε στους δρόμους. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Λιβεριώτες, καλημέρα. Καταρχήν να στείλω και τις καλημέρες μου στη Μαρία, στη Πανομή. Ακόμα δεν ήρθαμε κατευθείαν. Τι να κάνω, η Μαρία ακούει το μαράκι μας. Μας ακούει το μαράκι. Όχι, ακούει. Είναι οδηγός στον ΟΑΣ, είναι και κάνει δρομολόγιο. Ναι, μπήκε σε αυτό το λεωφορείο. Όχι, δεν είναι, αλλά ήταν χθες, αλλά το θέμα είναι ότι... Σε ποια διαδρομή, να ξέρουμε και εμείς αν την πετύχουμε. Είναι επανομής, επανομής οικία καλή. Και ακούει λιμπερό. Ακούει. Και την άλλη φορά πάλι άκουγε που είχα έρθει. Και ήταν να κάνουμε και ένα σκηνικό τώρα. Λέω δεν με πάζουμε μέχρι την Αθήνα. Λέω να κάνουμε μια εκτροπή. Λέω αντί να έρθω. Τροπή. Ναι, τι έγινε σήμερα την προηγούμενη φορά. Είχες έρθει κουτραντάν με ταξάκι. Μια χαρά. Σήμερα γιατί έτσι με τα λεωφορεία. Κοίταξε, γιατί δεν συμφέρει να. Δεν συμφέρει από κάτω. Γιατί βάζει διπλή τα ρήφα. Τι δεν συμφέρει, αφού τζάμπα δεν σε έφερε. Όχι, πια τζάμπα. Δεν σε έφερε την προηγούμενη φορά ένα οδηγό 13. Ναι, αλλά ήταν στην πιάτσα ταξί. Α, μάλιστα. Τώρα να πάρει ταξί από κατέβηκα στη Θέρμη. Ναι. Και από τη Θέρμη ήταν στην πιάτσα ταξί. Τι ώρα ξεκίνησε για να έρθει από το Τριάδι εδώ. Από χθε πρέπει να ξεκίνησε. Όχι, τι ώρα ξεκίνησε, ρε παιδί μου, να δω. Ξύπνησα 5 ώρα. Ξύπνησε 5 και εγώ 5 ώρα ξυπνάω. Την ίδια ώρα κάναμε. Έκανα λίγο καφέ και κατευθείαν 5 και 40 είχε αστικό. Και ήσουν εδώ 5 και 40, 6 και κάτι ήσουν έξω στην πόρτα, αλλά βρήκε την πόρτα μα κλειστή. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιο σε πόλεμάει. Ποιο είναι αυτό, πρέπει να τον βρούμε. Λε να είναι ο Πάφη. Το πνεύμα του, εδώ. Λε να είναι ο Πάφη και να είναι στο Άγιο Όρος και να λέει. Όχι, θα κλείσω την πόρτα. Κλείνεστε τι πόρτε να μην φύγει. Αλλά έχω μάτσα τη Μαρία μου και αυτή με προστατεύει. Η Μαρία είναι η Άγια. Μάντισα λέει τα χαρτιά αυτά. Ποια, άλλο αυτό τώρα. Ποια είναι η Μαρία η Μάντισα. Η Μάντισα είναι αυτή εδώ πέρα που ναι. Λέει τα χαρτιά. Πού τα λέει τα χαρτιά. Ναι, πηγαίνει εκεί, είναι ψυχολόγος. Πού είναι αυτή, πού είναι. Είναι εδώ στην Καμάρα είναι. Δεν είναι η οδηγός του ΟΑΣ. Όχι, δεν είναι, άλλη είναι αυτή. Αυτή πα και σου, λέει σου ρίχνει τα χαρτιά, σου λέει τα χαρτιά, σου λέει το πρόβλημα που έχει, τα πάντα. Πού είναι αυτή να πάμε να την επισκεφτούμε. Βέβαια, υπάρχει αυτή εδώ πέρα και όποτε. Πού μπορούμε να την καλέσουμε να μας πει τηλεφωνικό στα χαρτιά, να μας τα ρίξει. Τώρα εμείς πρέπει να την. Γιατί 12 η ώρα. Γιατί 12 η ώρα, δηλαδή. 12 η ώρα λένε το μέλλον. Δηλαδή, τι θες να μας πεις το πρωί, εμείς δεν έχουμε μέλλον. Έχει μέλλον, αλλά το θέμα είναι και η Μαρία το πρωί 12 η ώρα. 7 η ώρα το πρωί θα σκοτεί. Γιατί, θέλω να μάθω τι θα μου συμβεί. Δεν μην ξέρω. Μετά τις 12. Πρέπει να το κανονίσω, Μπάμπη μου, για να μπορέσουμε να. Θα την πληρώσουμε, θα σημώσουμε, δεν είναι αυτό. Εντάξει, την έχω κάνει διαφήμιση και. Εδώ, τι θέλω χορηγό. Τζάμπα, Μαρία, πες μου, αλλά ξύπνα λίγο το πρωί, ρε Μαρία, να μας το λένε και στις γραμμούλες. Έχω και αυτό εδώ, τι νομίζεις. Λέει και τον καφέ. Καταρχήν έχω και ακόμα μία. Ακόμα μία, μάλιστα. Ναι, μαράκι κι αυτό. Ιούλη, μία. Σήμερα έχει έρθει. Όχι, έχω. Επιτελείο. Δεν είναι, είναι στο Δήμο αυτή εδώ πέρα. Μάλιστα, ναι. Και πηγαίνει εκεί και το ίδιο πράγμα που σου κάνει. Σου λέει Μαρία. Τα χαρτιά. Όχι, σε είναι. Σου λέει, φέρνει πιστοποιητικά αυτά τα χαρτιά. Όχι, σε λέει, α πούμε το πρόβλημα. Κάθεσαι και μιλά. Πού στο Δήμο. 40, ναι, υπάρχει τμήμα. Τμήμα δηλαδή του Δήμου έχει ψυχολόγο. Σοβαρά. Λειτουργό. Το πρόβλημα, όχι το πρόβλημα, α πούμε, είναι το πλακάκι σπασμένο και έχω τρέχουν τα νερά. Μέχρι τώρα 4 επισκέψει. Έχει πάει και τι πρόβλημα έχει πει. Αυτό το πρόβλημα που είχα πει το τα δικά. Εγώ βοήθησε με λίγο γιατί εγώ νόμιζα το πρόβλημα ότι.
ή από πάνω την άλλη στα χαλιά και όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι. Γιατί μου είπε. Γενικά αυτό το ιστορικό που είχα την προηγούμενη σχέση, Παύλη μου. Ναι, ναι, ναι. Έχει τέτοια περίπτωση. 40 λεπτά κάθομαι, καθόμαστε και όπως είναι, όπως είσαι εσύ και έτσι και εγώ από εδώ. Α, μάλιστα. Μέσα σε ένα κλειστό χώρο γραφείο και κάθε και. Σωστά, ρε παιδί μου, έχει τέτοια υπηρεσία ο Δήμος. Βέβαια, υπάρχει ο Δήμος. Καταρχήν να στείλουμε. Να στείλουμε. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Στο Δήμαρχο μας, τον Θόδωρο Παπαδόπουλο. Να το στείλουμε, να το στείλουμε. Την ειρήνη μας στο γραφείο τύπου. Ναι, όχι, το πήρανε. Καταρχήν το άκουσε ο Δήμαρχος. Ναι, πιο απ' όλα άκουσε. Άκουσε το πρόβλημα. Την εκπομπή, πάμε. Και χθες ενημέρωσα και την ειρήνη ότι δεν ξέρω, θα πάω για σήμερα. Θα πάω σήμερα, θα δεις το λόγο. Και μας ακούει τώρα, μας ακούει κανένας άλλος. Είναι η ώρα τέτοια. Τι όχι η ώρα, το ίσως κόσμος. Δεν είναι, είναι δύσκολη η ώρα για μερικούς. Δηλαδή δεν είναι από ο υπουργός μας. Όπως ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Έχεις τέτοιο επιτελείο από πίσω σου, αλλά δεν μας ακούει. Δεν ακούει ουδείς τέτοια ώρα, δηλαδή. Μάλιστα. Δηλαδή έχω και τον πρόεδρο, τον Φωτιάδη, τον Ξάρεφο αυτός. Κάνε αλλά αυτός. Και την ώρα, μάλιστα, και την ώρα πάει τα παιδιά στο σχολείο στη Σταυρούπολη. Σήμερα δεν έχει και σχολείο. Και δεν έχει και σχολείο. Θα μας ακούσει. Μπορεί, αλλά μπορεί να πάρει. Και καταρχήν να στείλουμε και χαιρετίσματα το φούρναρι του Δημητράκη. Να το στείλουμε. Και ούτε και αυτός μπορεί να μας ακούει. Αυτός δουλεύει. Αν είναι στο υπόγειο εκεί κάτω. Αν έχει επιβεβαιώσει. Κάποιοι θα μας φέρει πελατεία σήμερα. Κάτι τη να πάρουμε καμιά κρωματική. Γιατί είμαστε ακόμα στο μηδέν. Όχι, ακόμα μη στεναχωριέσαι. Big Bang. Big Bang, ρε. Και πώς να μην είμαστε στο μηδέν όταν μου λες τόσο κόσμο έχει χαιρετήσει. Θα χαιρετήσει ένα που μας ακούει τουλάχιστον να πάει. Να πάει κάπου καταρχήν η ευχή. Να στείλω χαιρετίσματα τον Νίκο από την Καστοριά. Μας ακούει. Μπορεί. Δεν ξέρω, όχι τον Νίκο από την Καστοριά, ειδικά εκείνον εκεί. Ούτε αυτός. Ήθε, όχι γι' αυτό, Μπάμπη, τον αυτός που κάνει διαφημίσεις. Ήθελα πολύ να βγει και να κάνουμε μια δουλειά. Διαφημίσεις. Ναι. Μάλιστα, μας φέρεις και δουλίτσο. Τέλος πάντων, αν εσείς ακούτε, αν υπάρχει μια ψυχούλα που ακούει, μπορεί να μας τηλεφωνήσει και να παρέμβει στο 2310-287-38 ή δάλλως να επικοινωνήσει και μηνυματικά στο FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 ή στη σελίδουλα μας στο Λόγο Επειδή στο Facebook. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ένα τραγούδι μπορείς να βάλεις. Βεβαίως, θα μπορέσουμε να βάλουμε. Θέλω να βάλεις από τους Smiths, ναι, το Big Mouth Strikes Again. Για τον Φωτιάδη αφιερωμένο. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι, του ταιριάζει, του ταιριάζει. Γεια σας, γεια σας. Smiths, κάτι ξένοι είναι αυτοί, Μιχάλη μου, μη δίνει σημασία. Μπαχάμ χουμ τραγουδάνε. Μάλιστα, το επιτελείο, κυρίες και κύριοι, του Μιχάλη Φωτιάδη δεν μας ακούει σήμερα και πού θα πούμε τον πόνο μας, πού θα πούμε το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως είδες, η χαρτομάτισσα δεν είναι το πρωί. Η υπηρεσία του Δήμου του δεν είναι το πρωί. Που είναι, αυτό το γραφείο, ναι, έχει κάνει ο Δήμος για να βρεις δουλειές. Ναι. Ερεύνηση δουλειά. Ποιος είναι το πρωί όμως που θα ακούσει τον πόνο σου και το πρόβλημά σου και ή θα σταθεί δίπλα σου. Θα είναι. Ναι. Ή ο Δημήτρης, ναι, ο Φουρναρής, ναι, ή ο... Ναι. Κάποιος απέναντί σου. Απέναντί σου. Ο Μπαρμπανίδης. Πες το βρε. Είπες, κόντεψες να πεις, να πούμε, ολόκληρο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας, ας πούμε. Και εμένα θα με αφήνει στο τέλος. Όχι, τέλος. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με σκέφτεσαι και με μνημονεύεις. Διότι και εμείς εδώ είμαστε ως γραμμή βοήθειας, γραμμή συμπαράστασης σε όσους ξύπνανε το πρωί και δίνουν τη δικιά τους την μάχη και τον δικό τους τον αγώνα. Σήμερα ο φίλος μας ο Μιχάλης μου ήρθε έτοιμος, βαμμένος στα κοκκινόμαυρα, στα χρώματα του Απόλλων Πόντου, βεβαίως, βεβαίως. Ο οποίος και αυτός δίνει την δικιά του μάχη στο πρωτάθλημα της Football League. Σήμερα είναι παίζουμε... τέταρτος, τι? Είναι τέταρτος. Τέταρτος είναι αθόρυβα. Αθόρυβα με 21 βαθμούς. 21 βαθμούς. Μέχρι εκεί θα είμαστε και φέτος εκεί θα είμαστε. Γιατί παραπάνω δεν θα μπορέσουμε. Γιατί μου ωραία το λες αυτό. Γιατί το λέω, γιατί άμα δεν υπάρχει χρήμα, άμα δεν έχει τέτοιο. Λες, βέβαια. Άμα δεν έχει. Εντάξει, ο Καλατζής, ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Σήμερα παίζουμε με τον Αίτητο Σπατών στις 3 η ώρα. Το ξέρεις αυτό. Στον Αίτητο Σπατών, εκεί όπου, αν δεν κάνω λάθος, είχε μεταγραφεί το καλοκαίρι ο μεγάλος αδερφός της οικογένειας Αντετοκούμπο, ο Φράνσις Αντετοκούμπο, το ξέρεις αυτό, ο οποίος αποκτήθηκε τον Αίτητο Σπατών, αλλά ουδέποτε πήγε στα Σπάτα για να κάνει... Αυτός τώρα τι ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής, ναι, 30 χρονών. Πήγε εξάρρυφος της συγκεντής. Όχι, όχι, αδερφός, ο μεγάλος αδερφός. Πόσα παιδιά έκανε, ρε. Πέντε παιδιά είναι. Πέντε παιδιά είναι. Όλα παίζουν μπάσκετ. Οι δύο παίζουν στο NBA. Ναι. Ένας είναι στο Παναθηναϊκό. Ναι. Έχουν και ένα πιο μικρό και ο Φράνσις, ας πούμε, μεγάλος, ο οποίος παίζει μπάλα, αλλά είναι σαν να παίζει και να
μην παίζει. Δηλώθηκε από τον ΑΕΤ Σπατρών, κατατέθηκε το δελτίο του, αλλά ουδέποτε πάτησε στα Σπάτα για να πάνε αγωνίσει. Γιατί εγώ θα πήγαινα. Θα μου τα πήγαινε και εσύ στα Σπάτα. Τι να πάνε να κάνει στα Σπάτα, μωρέ τώρα να είναι δυνατό. Στα Σπάτα, εκεί μόνο αν έχει τίποτα. Κάνα, έχω ένα, έχω ένα εξωματικό που έχει ακίνητο εκεί πέρα. Καθαρά του λέει εκεί πέρα και ήταν να κάνει δουλειά εκεί πέρα. Ωραία, θα κάναμε και δουλειά. Καλημέρα στην γραμμούλα μα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώ το να. Αγόρι μου, εσύ. Ναι, άστα γόρι μου, τι ώρα θα έρθει ποτέ στην ώρα σου. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Δεν θα βγαίνω κι εγώ άμα είναι, ρε φίλε. Έτσι, δεν βγαίνω, αν με περιμένει. Γιατί, έρχεσαι στην ώρα σου. Σωστό και αυτό. Αφού είναι κλειδωμένε, κλειστέ οι πόρτε. Πόρτα κλειδωμένη, πάρε κλειδωμένη είναι. Άκου λίγο, κουδούνα έφερε, κουδούνα. Τι κουδούνα, δεν είναι κάτι κουδούνα. Την κουδούνα, εντάξει, εκείνη τη στιγμή εκείνη την έδωσε ένα δικό μάτσο. Άκου λίγο, περίμενε. Άκου λίγο. Κουδούνε, εσύ να κάνω και τις κουδούνες σου τώρα, τι θα γίνει, το επιτελείο σου, τι γίναμε, τι, η ορχήστρα σου. Τι είναι αυτό, τι κουδούνε ήταν αυτό. Τι είναι αυτό πάλι, αυτό σαν γαργάρα που κάνουν τα καρναβάλια είναι. Σχολείο, αφού δεν πάνε άλλοι σχολείο, σήμερα να χτυπάνε κουδούνι για μένα. Να χτυπάνε, α, σαν γαργάρα λέει. Γαργάρα αυτό εδώ πέρα, δεν είναι κουδούνε αυτό εδώ, δεν είναι. Στους ειδικούς. Τι να έχουμε, εκείνες τις κουδούνες που έχει τα μπέ, εκείνο τη μεγάλη. Ναι, εκείνο, 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 εκεί από τα βουβάλια που είχα φέρει την άλλη φορά, εδώ έγινε πανικός. Πανικός έγινε. Έτσι, έτσι. Τώρα πανίκιο καιρός, πανικός, πανικός. Μάλιστα. Δεν μου λες. Έλα. Άκου τώρα, δεν θα μιλάς πάνω σε... από πάνω μας, γιατί χάνουμε τις ατάκες και παίζουν τα νούμερα. Δεν θα μιλάς. Όχι, μπινγκ μπανγκ. Κοιτάξτε. Θα μιλάω εγώ και θα μιλάω. Να, πάλι τώρα ανεβάζουμε και πάμε 50. Εμείς δεν θα μιλάμε. Εμείς δεν θα μιλάμε. 50, ανεβάζουμε τώρα, ανεβάζουμε. Έτσι, ανεβαίνουμε. Άκου να σε αφιερώσω, να σε αφιερώσω και ένα τραγουδάκι. Πάλι τραγούδι, τι τραγούδι. Θα τραγουδήσουμε σήμερα. Τελικά μπορείς να έρθεις σε μια βόλτα εδώ. Να μας φέρεις κανένα κουλάκι. Να αφήσεις τη μητέρα σου εδώ, το θείο σου εκεί πέρα να έρθει. Εγώ από το εξωτικό 30 ήρθα εκεί. Πήρε τηλέφωνο εχθές και με λέει άμα έρθεις λέει να σε δώσω 50 ευρώ έτσι με είπα. Ποιος είπε 50 ευρώ. Δώσω 50 ευρώ στον Μπάμπη για να έρθω. Ναι. Άσο, δώσω και θα έρθω. Μάλιστα. 50 ευρώ, ποιος είπε να δώσω. Εσύ μου είπες, θα σε δώσω 50 ευρώ έτσι μου είπες. Το είπες. Το είπες. Εγώ είπα 50 ευρώ θα δώσω σε σένα. Ναι, είπες άμα έρθω να σε δώσω 50 ευρώ. Α, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ηρέμησε. Θα έχουμε αναγούλες. Για ρίχτω κομματάκι. Φωτιάδη, Φωτιάδη, με τα πόδια ήρθες από το Τριάδη. Γιατί λέω το σοφού που στεγάζεται το σπίτι του τρελού. Του τρελού. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Δεν σε άκουσε καν. Δεν σε πρόσεχε, να ξέρεις. Μαρίες, Κατερίνες, Σούλες, Κούλες, Βούλες. Όλο έλεγε εκεί από μια. Ερχόσουνα πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, με το παλιό, με το καινούριο, με την πρωτοχρονιά. Βασιλόπιτες θέλω να πάω στη Σούλα, στην Κούλα, στην Κατερίνα. Ούτε μια βασιλόπιτα. Ο Μπάμπης παρήγγειλε μια βασιλόπιτα. Έκανα την πιο αποτυχημένη που μπορούσα. Συγκλονιστική βασιλόπιτα. Εσύ παρήγγειλες. Στην τελική έλεγα θα δουλέψω μόνο για σένα όλη την πρωτοχρονιά. Τόσο βασιλόπιτα. Ούτε μία δεν πήρε. Ούτε τσουρεκάκι από μνημόσυνο. Ούτε τσουρεκάκι από μνημόσυνο δεν είναι. Τα βλέπω. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Τα βλέπει. Φαίνονται καλά. Φαίνονται καλά. Αν γίνει κάτι από την περίπτωση που έχω εγώ από την Αθήνα, από σένα θα παραγγείλουμε. Τι νομίζει. Πας λες, εγώ έμαθα, έρθε εδώ. Σε κέρασα δύο κρουασάν και ένα εμφιαλωμένο νερό, μεταλλικό κιόλας. Ούτε εσύ πήγες αλλού, λες, κάπου σε κάποιο μαγαζί στη Σταυρούπολη. Μα πάλι το ξέχασα. Έχει το πιο μεγάλο κρουασάν, λες. Σημασία ούτε δεν έχει ποσότητα. Σημασία δεν έχει το μέγεθος. Δεν έχει το μέγεθος. Ναι, 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 η ποιότητα του κρουασάν. Αφού έσταζε από κάτω. Έσταζε. Πού είναι η απόδειξη που πήγες, ρε. Είχες πει να πάρει τον Μπάμπη, να του φέρεις την απόδειξη που πήγες. Δεν φτάνει. Έχω τη σκιά του Μπάμπη και φαίνεται και αυτό ξέχασα. Επιθετικά βγήκε ο φίλος μας ο Φουρμάς. Ούτε τον Τορόντο, πρόσεξε καλά, ούτε τον Τορόντο ακόμη μπλοκ τον έχεις. Μπλοκ και delete. Α, θα σου είπα να σε πω και κάτι. Εχθές τα βιντεάκια που έχει κάνει ο φίλος μου ο Κωστής, έχω διάλογο με τον Τορόντο και κάνουμε και καθόμαστε και είναι 2 λεπτά. Το έχω πάρει και θα τα ανεβάσω. Θα τα ανεβάσω. Το χρησιμοποίησες για να ανέβεις εσύ. Να δεν βρει ακροαματικότητα. Έτσι, ναι. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Έτσι. Κοίταξε να δει με αυτόνα. Έβαλε και το δικηγόρο του Χιβελέκη. Κάποιον δικηγόρο. Δεν ξέρω τι έχει βάλει. Ναι, μέχρι και. Θα σου πάρει κάτι άλλο. Ο Τάρες.
Κοτάρες με δικηγόρους τώρα. Εκτός από το διάλογο που κάνουμε, εκεί που έψαχνα, ξέρω εγώ, είμαι εγώ με το καφέ το μεξικάνικο και λέει δικηγόρος Δεβελέκη, ξέρω εγώ, και κάνουμε κοπή τώρα, κανονικά. Σιγά μην είναι και το Δεβελίκη, να πούμε, στο τρίτο πόδι. Α, εντάξει, οκ. Μάλιστα. Θυμήσου το όνομα, θυμήσου. Ο Βελέγγιος. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάου, τσάου. 2-31-02-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με την εκπομπούλα μας. Σήμερα έχουμε και Super League, βέβαια, από τη Football League. Θα δώσουμε και προγνωστικά, βέβαια. Θα μοιράσουμε εδώ προφητείες στον κόσμο. Θα να το μαθαίνω κιόλας, γιατί σιγά-σιγά να κάνουμε να δει. Καλημέρα και το Χριστινάκι μας, δηλαδή. Καλημέρα και το Χριστινάκι μας τώρα. Σου μήνε. Ξέρεις ότι μου στείλε και το Χριστινάκι σας, μου στείλε, επειδή είχε μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή στα προγνωστικά 6 στα 8. Μου στείλε το βράδυ μήνυμα και μου λέει αύριο που έχει πρωτάθλημα, παρακολουθεί, θα δώσεις και τα δικά μου και τις δικές μου προβλέψεις εδώ στον κόσμο. Αλλά έχουμε και Φωτιάδη, μεγάλο αρχικό, και θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Λίγα από ποδόσφαιρο και από αυτά. Ναι. Το ξέρεις ότι δεν είναι πολύ. Γιατί έγιο. Πολύ εγώ νομίζεις. Ποιος νομίζεις. Για το Πασόκ. Πες μου για το Πασόκ, δηλαδή το 81, το 15 Οκτωβρίου. Θα τα πεις κάνει όλα εκεί. Ναι. Εκεί να τα πούμε εκεί. Είσαι ο Παπαρηγόπουλος, να πούμε. Είσαι ιστορικός αναλυτής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Μπανκ. Βαράει εδώ 60 που είπαμε. Ανεβαίνουμε. Φωτιάδη, 60. Φωτιάδη. Ο Δημητράκης είχε πάρει τηλέφωνο και εξέφρασε τα παράπονα του ότι πήγες εκεί. Πού? Κέρασε κουρασάν, κέρασε τα πάντα και ένα τηλέφωνο δεν παίρνει. Να τα πείτε. Του έδωσε το κινητό. Πασχάλη, να σου πω κάτι, ρε αγόρι μου. Πασχάλη. Ξέρεις που είναι αυτός εδώ. Για να τον βρω εγώ εκεί πέρα, πρέπει να βάλω GPS. Ταξιτζής. Δηλαδή, πού είναι αυτό. Περάσαμε από ένα τέτοιο. Κάτι κράσπιδα, κάτι σχολείο. Έλεγε το GPS αριστερά, δεξιά, ευθεία. Κάναμε δηλαδή το μαγαζί μπροστά από το φούρνο και να είναι μπροστά. Και γύρω-γύρω από το φούρνο. Πάμε σε μια πλατεία. Τώρα πού πάω τώρα, δεν ούτε ξέρουμε. Το αυτό GPS. Είναι. Ναι. Δηλαδή είναι εκεί μέσα και να το βρει. Πρέπει να. Τηλέφωνο, γιατί δεν το παίρνει. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Εντάξει, τον παίρνω τηλέφωνο. Τον παίρνω. Τον παίρνω. Μέσα μου δεν παίρνει. Γι' αυτό έδωσα. Λέει και τηλέφωνο δεν παίρνει. Πάρε ένα τηλέφωνο το μεσημέρι, ένα το απόγευμα. Όχι. Άσε τι έπαθε και το άλλο. Είπε και το άλλο. Πάρτε να πάτε στον Απόλλωνα. Τι έπαθε, τι έπαθε. Κατέβαινε με το κυλιό με την τεχνική και σε κάτω. Έπεσε κάτω. Μάλιστα. Το τηλέφωνο. Μάλιστα. Έγινε. Και κούπα έφερες μαζί. Τίποτα δεν έφερε σήμερα. Τι κούπα. Τίποτα. Φέρε μια κούπα, μα πάρει τηλέφωνο Φευγάτο σε αυτό το κύπελο να του το δώσεις. Α, όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά εδώ τα έφερα μια φορά. Μια φορά. Το μπάμπι μου, από το υποτέρι, τα βγάζω τώρα. Και θέλω να παίξεις ρουκ-ζουκ με τον μπάμπι, να περιγράφεις λέξεις χωρίς να λες. Ξεκίναμε το δελφίνι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Εσύ που το ξέρεις το Δεβελίκη. Εγώ δεν ξέρω το Δεβελίκη, σε παρακαλώ τώρα. Εδώ από πω... πριν από 3 χρόνια ή 2 όταν σου είπα για Δεβελίκη δεν ήξερες. Τι λες τώρα βρε, θα μιλάς καλά εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Πότε πήγες Δεβελίκη, Μπάμπη? Πατριδογνωσία, εδώ πατριδογνωσία, Βορεία Ελλάδος. Πότε πήγες πρώτη φορά Δεβελίκη? Δεν έχουν πάει κάτι φίλοι μου. Έχω πάει εγώ. Εγώ δεν πάω. Νέα... Δεν έχεις πάει. Νέα Ρόδα πάω. Νέα Ρόδα και Ουρανούπολη πάω. Άστα τότε για ότι τα ξέρεις και τα ξέρω όλα. Τα ξέρω όλα. Άστε τώρα ξέρω όλα. Κόβεσαι. Κόβεσαι. Τσάω, τσάω. Αν μας πει τώρα εμάς, ήρθε ο Αθηναίος Χαμουτζής να μας πει για τα μέρη της Μακεδονίας μας, εδώ της Χαλκιδικούλας μας. Έχει της, πάει στη Νικήτη. Τι να πάει. Έχει πάει Μαρμαρά. Καλλικράτεια, Μουδανιά, Φλογητά. Έλα τώρα να σε πάρει. Το δεύτερο πόδι είναι... καταφλογητά. Έχει πάει... Ποιο έχει... Έχω πάει και στο καζίνο που λες. Έπαιξες στο καζίνο. Και έπαιξα, ξέρω, αλλά εκεί πέρα είναι... Σε ποιον αριθμό? Δεν είναι στα μηχανάκια. Α, στα μηχανάκια. Όταν πήγα, Μπάμπη, να σε πω, αν για γίνεται πες. Να το πω. Να το πεις, γιατί άλλο. Εγώ νόμιζα ότι είναι σαν και το δικό μας εδώ πέρα που είναι με τα χάρτινα. Ναι. Εκεί ήταν με κουβαδάκια. Τι είναι με κουβαδάκια? Ναι, δηλαδή, ας πούμε, σε έδινε δεσμίδα. Ναι. Δηλαδή για ένα 20 σε έδινε δεκάλεπτα. Ναι, δεκάλεπτα. Έπεσε το κουβά όλο κουβαδάκι μέσα. Και έπεσε σε σλότ μασίνε. Έπεσε μέσα, έβαζε κέρματα. Άντε ρε, ωραίο.
Και είχα πάει κι άλλη φορά και λέω: καλά, λέω, δεν έχετε αλλάξει ακόμα. Σε παρακαλώ. Εντάξει, έχει ένα ντεκόρ, δηλαδή σε μοιάζει σαν νησιώτικο, σαν Μύκονο, έτσι. Πού, στο καζίνο μέσα, μέσα Μύκονο, ναι, ναι, Μύκονο, και έτσι τρία μπαρ. Ναι, ναι, υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα. Μα κέρδισε τίποτα. Ντεκόρ μέσα με παράθυρα, είναι νησιώτικο στυλ. Α, κέρδισε τίποτα. Κέρδισε, αλλά το θέμα είναι για να, όταν να τα βγάλω, χτυπούσε και εκεί γέμισε όλο μέσα το ηθίκιο. Κουβαδάκι, πάλι σε κουβαδάκι ήταν. Κουβαδάκι, κουβαδάκι. Εντάξει, όταν τα πήγα εκεί, τα βάζε μέσα σε ένα φελό και μετρούσε τα κέρματα. Χτυπούσε τα κέρματα δηλαδή. Μάλιστα. Τι λέω, πόσα είναι, λέει 60 ευρώ είναι. Και πήρε 60 ευρώ. Άσε να το παίρνουμε τώρα με ψιλολόγια, θα ασχολούμαστε να πούμε. Καλά, ακόμα δεν λέω με τα χάρτα, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα τι. Μάλιστα, μη πα μακριά από όλα αυτά, δεν. Μακριά. Μακριά είναι, λέει. Ναι, ναι. Είναι και μακριά, ρε παιδί μου. Καζίνα από. Αν θα πας να παίξει 36 κόκκινο στο πρώτο καρά. Το πρώτο καρά είναι. Στο δίνω εγώ. Στο δίνω εγώ. Και είχε γίνει και το πανευρωπαϊκό. Το γινόταν τέλος Αυγούστου. Ναι. Το ράλι Χαλκιδικής. Μέσα στο πρώτο καρά. Εκεί γινόταν. Εκεί, άντε, εκεί, από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε. Μα γίνεται ακόμα ή τα παλιά όχι, τα χρόνια. Όχι, όχι, όχι. Έχει σταματήσει. Τώρα πόσο έχει. Τρία ναι. χρόνια. Μάλιστα. Είπε ο φίλος μας εδώ μια πολύ ωραία ιδέα να παίξουμε ρουκζουκ. Δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα οι δύο. Ρουκζουκ, γιατί... ναι, είμαστε, είμαστε και απέναντι. Αλλά ακούω ένα ωραίο έτσι, ας πούμε, που διαδραματίστηκε στην χθεσινή εκπομπή. Είναι η λέξη μας και ο χρόνος σου αρχίζει. Η λέξη είναι τρόμπα. Φουσκώνεις το λάστιχο με τρόμπα. Ναι. Η τρόμπα. Ναι. Είσαι μεγάλος. Όταν ο άλλος είναι πώς το λέμε. Είσαι μεγάλος. Είσαι μεγάλος τι. Μεγάλος. Τρόμπας, όχι. Δεν πρέπει να πει. Μεγάλος τρόμπας. Δεν το βρίσκει. Έχεις το αμάξι σου. Καγκουράς. Όχι. Έχει αέρα αυτό. Βγάζει αέρα. Το λάστιχο. Βγάζει αέρα. Όχι μ***ας. Η τρόμπα. Πες το. Η τρόμπα. Πες το, δεν το λέει. Άντε, ρε. Άντε, ρε, παιδάκι μου, ρε. Άντε, ρε, ζαγάρι. Λάκας, ηλίθιος. Όχι, 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 αλλιώς βγάζει αέρα αυτό το μηχάνημα. Τρόμπα. Τρόμπα, τρόμπα, τρόμπα. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Ο φίλος μας εδώ δεν το κατάλαβε. Είσαι μεγάλος, λέει. Είσαι μεγάλος. Μεγάλος τρόμπας. Μεγάλος τρόμπας, εσύ. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε, θα κάνουμε το μικρό μας διαλυματάκι φτάνοντας σε 7 η ώρα. Εμείς είμαστε αυτοί, οι μεγάλοι τρόμπες, δεν είμαστε, ε! Την άλλη φορά θα φέρνεις μία, ε! Να φουσκώνουμε εδώ, να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Πρέπει να βρω καμιά από αυτές εδώ τις τέτοιες που έφτιανε ο Βέγκος και πέφτει. Ο Βέγκος, από αυτήν. Έτσι. Νούμερο ένα τρόμπας εγώ. Νούμερο δύο τρόμπας εγώ. Μπράβο, ρε Φωτιάδη, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, ταιριάζουμε. Ο Big Mouth Strikes Again εδώ στον Λίμπερο 107,4. 75 και ανεβαίνουμε, κυρίε και κύριοι. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή είμαστε δυνατοί, είμαστε εκμεότατοι, είμαστε ξυπνητοί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Το Δελφίνι. Πολύ ωραία λέξη. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Μες στη θάλασσα ασελγεί πάνω στις γυναίκες. Σουχτρά. Όχι καρχαρίας. Τριφίνι. Ναι. Πηδάνε δίπλα από τα πλοία, όταν ταξιδεύουνε, μέσα στη θάλασσα. Βάρκες, ναυαγοσώστες. Μέσα στη θάλασσα, το είπε και ο Σάκης. Για μίλα μου λίγο, Σάκη. Τι λες σας ελγεί πάνω στις γυναίκες. Αυτό που είπα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Σε ελγεί το δελφίνι πάνω στις γυναίκες. Φωτιάδη, εσύ που είσαι και θαλασσινός, έχεις καμία σχετική εσύ ενημέρωση, ε? Για ξαναπέζουμε λίγα. Ασελγεί λέει μέσα στη θάλασσα. Η λέξη είναι το δελφίνι και λέει ασελγεί πάνω στις γυναίκες. Μέσα στη θάλασσα το δελφίνι. Κάνει τέτοια πράγματα το δελφίνι, το δελφινάκι. Πάμε πιο γρήγορα. Μα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν έχεις δει κάτι. Έχεις δει δελφίνι ποτέ? Έχω δει. Έχω δει. Στην Αρετσού. Όχι. Πού? Στο δεύτερο πόδι στην Νικήτη. Πάλι το δεν πάλι. Ναι. Είναι μέρος εκεί πέρα. Είναι μέρος όλα. Είναι γνωστή δελφινομάνα η Νικήτη, κυρίες και κύριοι. Και σας καλημερίζουμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ στο Λόγον Επειδή. Λόγον Επειδή. Βεβαίως, κρατάμε το λόγο μας εμείς. Έτσι. Ωραίο αυτό. Το κάνουμε το Λόγον Επειδή. Κρατάμε το λόγο μας εμείς. 2-31-02-87-3 οκτάρια τηλέφωνα επικοινωνίας. Γιατί ο φίλος μας ο Πάτρικ λέει ότι δεν το λέμε το τηλεφωνάκι. Το λέμε μια χαρά. Βεβαίως και τον καλημερίσουμε. Μας στέλνει και τις καλημέρες του και τα χαιρετίσματά του. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Στράτο που λέει να είναι καλά ο Αστερίξ που μαθέμαθε και τις λατινικές ατάκες ατελείωτα καλοκαίρια.
πιτσιρίκια που διαβάζαμε Αστερίξ. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Ευθύμη από το παγωμένο, όπως μας λέει, Μαϊάμι, όχι το Μαϊάμι και στην Καλαμαριά. Μαϊάμι είναι. Μαϊάμι, το ορθόδοξο, το παλιό, το κανονικό το Μαϊάμι. Ο οποίος καταθέτει και την πρότασή του και λέει: θέλουμε ρουκζουκ τιμ με Πάφι, Φωτιάδη. Μ' αρέσει που βάζει τώρα αυτό. Το Δημητράκι από τη Βέρεια τον βρήκες και αυτόν. Ναι. Και Μπάμπι από Αράου. Θα ήμασταν και εγώ μέσα. Φαντάζομαι και εγώ μέσα. Ναι, και Κουστάκης, καλημέρα και Κουστάκης ήρθε. Ναι, καλημέρα, ήρθε και Κουστάκης. Πώς γίνεται να έχει πόρτα ανοιχτή, ρε. Τι την άνοιξα εγώ. Πώς γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, εχθές, προχθές, άμα θυμάσαι που μιλούσα και λέω, λες η πόρτα να είναι κλειστή. Και όμως, είδες, και όμως η πόρτα, η προφητεία του στα Πάφη, χαρτιά, ρε. Στα χαρτιά, δε σου το έριξε. Καλά είπε ο υπουργός, ρε. Ρε, πας και συνωνημένοι και οι δύο. Συνωνημένοι, μάλιστα. Θέλω να μου φέρεις εδώ την επόμενη φορά που θα έρθεις στη Χαρτομάντισσα, να τις κάνουμε μερικές ερωτήσεις, να μας ρίξεις το μέλλον της εκπομπής. Αλλά να την πεις να ξυπνήσει πρωί, θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Να την πάρω την άλλη φορά. Είναι ανάγκη, είναι ανάγκη. Καθίσαμε, Μπάμπη. Να μου πει και το φραπέ, δηλαδή. Εκτός αυτό εδώ πέρα. Μάλιστα. Επειδή είχα το πρόβλημα εκεί το. Ναι. Και έκατσα στο. Με πήρε τηλέφωνο και τρεις ώρες καθόσαμε μέσω τηλεφώνου να μιλούσαμε. Μέσω τηλεφώνου. Δεν σε χρέωσε τίποτα. Όχι. Α, εντάξει, okay. Ώρες, αυτό που απασχολεί όλο το φιλοκοάμων κοινό ήταν η είδηση βόμβα που μας έδωσες και έριξες ότι δεν θα παραστείς την εκπομπή της Ανίτας. Θέλω να τοποθετηθείς πάνω σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει γιατί. Μια περίπτωση. Ναι. Εμείς θέλουμε να πας. Καλημερίζω τη Τζέννη που θα το πούμε. Κι άλλη καλημερίζει. Και μας ακούει. Είναι η ίδια αυτή που έχει πάρει την άλλη φορά. Μας ακούει τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή. 0 στα 4. Τέσσερις γυναίκες. Έχει πρόβλημα αυτή εδώ πέρα με το χέρι της. Ναι, τέσσερις γυναίκες. Ανέφερες ούτε μία μας ακούει. Ναι, τι θα γίνει. Μπορώ να πω, ναι. Μετά λες ψάχνεις γυναίκα. Άμα δεν μας ακούνε, πώς εδώ. Σε φέρνω εδώ, σε κάνω στάρ, σε κάνω μεγαλεία. Περιμένω εδώ και 1,5 μήνα. Μου λέει θα σε κάνω γνωριμία με. Κάποια λέει που να σωθείς. Να σωθείς, να σωθείς. Τι εννοείς να σωθείς. Να σωθείς, δεν ξέρω, παίζεις με την κατηγορία μας τώρα, κατηγορία πούμε, με, και να σωθούμε. Εντάξει, είναι με εισοδήματα με αυτά, γι' αυτό και κάνω πίσω. Μάλιστα, με εισοδήματα δηλαδή, ναι. Έτσι, κοιτάς τον εσωτερικό ψυχικό αυτό κόσμο. Εδώ πέρα, μάλιστα. Μπορεί να έχει ένα, να κάτσω, να δουλέψω σε μια βίλα. Σε μια, φύλαξη, ρε παιδί. Φύλαξη, Θεός φύλαξη. Ναι. Φύλαξη, δηλαδή να κάθομαι μέσα να φυλάξω βίλα. Ωραία. Όχι, φύλαξη. Θα με πάρεις βοηθό, να κάθομαι. Και εγώ. Φύλαξη, ξέρω εγώ, επειδή δεν και αυτό. Ναι. Και συντήρηση να την κάνω. Δηλαδή. Και συντήρηση, τη βίλα συντήρηση, που βρεις. Συντήρηση, ας πούμε, εργασίες, επειδή έχω και την ειδικότητα επιροτεχνίτης που είμαι. Επιροτεχνίτης, έχεις και την ειδικότητα εθνοφρουράς. Ναι, αυτό γίνεται. Όλα τα έχεις. Έτσι, σε παρακαλώ. Ίσου κατάλληλος. Γι' αυτό έκανα πίσω και συγγνώμη δηλαδή τους ακροατές που είχα πει την άλλη φορά για να δείτε. Αν σε περίπτωση δεν γίνει. Ναι. Εσύ, εσύ έκανε πίσω δηλαδή. Γιατί υπόθηκε από την εκπομπή ότι. Δεν σε δέχτηκε εκπομπή σου. Ρίξαν άκυρο δηλαδή. Όχι. Ο Θάνος με είπε. Ναι. Είχα πάρει Δευτέρα. Ναι. Παρασκευή. Και μου λέει έλα την άλλη Κυριακή. Ναι, έλα, πάνε. Όχι, δεν γίνεται. Αλλά προημένω αυτή την περίπτωση. Δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορείς, δεσμεύεσαι. Μάλιστα. Εμείς σε περιμέναμε βέβαια να σε καμαρώσουμε και τώρα. Αν σε περίπτωση δεν γίνει, φεύγουμε. Μάλιστα. Δεν πρέπει να το πω. Να το πει. Πέρασε 1,5 μήνα, θα λέτε μετά, ξέρω εγώ, αυτό ο Φωτιάδης που λέει παπά. Μα όχι, ουδέποτε δεν είναι ο παπά Φωτιάδης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπαμπή. Παρακαλώ. Το παλικάρι εκεί που έχει δίπλα σου είναι πυροτεχνίτης. Εμπειροτεχνίτης. Α, γιατί αν ήταν πυροτεχνίτης που λέει. Ναι. Κάτι παιδιά από την Κάλυμνο, γνωστή μου. Ναι. Την ψάξανε λίγο τη δουλειά. Με τι. Και πήγανε, στην Αφρική. Μάλιστα. Και αυτοί οι καλύμνοι. Ναι. Απενεργοποιούσαν νάρκες. Μάλιστα. Βγάλανε πολλά λεφτά. Και παντρευτήκανε κιόλας και πήγανε στην Νότια Αφρική. Τα ακούς εδώ. Άμα πας από μέσω καλύμνου μπορείς να παντρευτείς και να πας στην Νότια Αφρική. Μας λέει εδώ ο φίλος. Δεν ξέρω αν σε διαφέρει αυτή η πρόταση. Νότια Αφρική μόνο άμα βρω καμιά. Ελληνίδα εκεί πέρα. Καμιά Ελληνίδα στην Νότια Αφρική. Έχει πολλές. Έχει το χρυσό βγάζω. Το χρυσό. Έχει βγάζει το χρυσό βγάζω. Και αμάδια έχει εκεί. Τι είπα τώρα. Ή έχει μια ιερισό και εκεί και βγάζουν το χρυσό. Εδώ έχουμε και μια ιερισό που βγάζει χρυσό και έχει και στην Νότια Αφρική και εκεί βγάζει χρυσό. Ναι. Κύριε Μπαμπή. Σκάβεις οργόρις και βρίσκεις χρυσό. Βέβαια. Κύριε Μπαμπή. Παρακαλούμε.
Εκεί στην Νότια Αφρική έχει διαμάντια. Διαμάντια. Και χρυσό. Χρυσό διαμάντια τώρα δεν τα χαλάσουμε. Μια χαρά. Τη δουλειά του την κάνουνε. Και τα δύο. Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή είμαι από κάτω και είναι κλειστά, θα έρθει να με ανοίξει. Θα έρθω. Θα βάλω διάλειμμα. Σε πόση ώρα θα είσαι? Τώρα εδώ από κάτω είμαι, αλλά είναι κλειστά. Μάλιστα. Περίμενα. Θα κατεβούμε εμείς. Όλοι. Όχι, ρε, μην κατέβεις. Έγινε. Τσάω, τσάω. Το έχει κάνει αυτό και ο φίλος Μεσολευτέρης, μου λέει: είμαι από εδώ έξω από πού είσαι, έξω από την πόρτα. Χάνηκα την πόρτα και ήταν όντως απ' έξω. 2-31-0-2-87-3-8 τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ. Ρωτήστε, τοποθετηθείτε πάνω στα κέρια ζητήματα. Θα σας απαντήσει ο Μιχάλης ο Φωτιάδης. Δεν πάει στην Ανίτα, περιμένει μια καλύτερη πρόταση. Το μόνο που μπορώ να πω στους ακροατές είναι να τη δώσω το κύπελο. Το κύπελο, ναι. Θέλω να τη δώσω ένα μπλουζάκι από μένα, ένα BBC, γι' αυτό ήθελα. Εννοείται, δηλαδή. Έτσι, ένα μπλουζάκι και BBC. Το, και το πίνακα που το έχω από πέρυσι, δηλαδή. Ναι. Δεν μπορείς να πας σαν απλός επισκέπτης. Η Ανίτα έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Άσχετα μερικοί που τη λένε, ξέρω εγώ, Μωρή Ανίτα. Και, ναι, όχι, Μωρή Ανίτα. Ποιος την λέει, απλά την Ανίτα. Γι' αυτό τη λένε Βασίλισσα. Ναι, Βασίλισσα. Η Βασίλισσα με την έννοια... Πραγματική πια Ρεάλ Μαδρίτης, ναι. Γιατί έχει παντρέψει, έχει βοηθήσει τον κόσμο, έχει ακούσει το πρόβλημα. Με τρεις λέξεις, αυτό ήταν να σου πω. Έτσι, έτσι. Με τρεις λέξεις όλα αυτά. Αυτό. Δεν μπορείς να πας έτσι σαν απλός επισκέπτης, ας πούμε, και υπάρχει, αφού έχει κοινό. Έχει όχι κοινό, να βγεις έξω και να πεις τελικά, Ανίτα μου, το μετάνιωσα. Εγώ ήρθα να πω μια αυτό καλησπέρα. Μπορώ να κάνω. Υπάρχουν αυτό. Τα τηλέφωνα, ναι, αλλά τώρα δεν μπορώ. Τώρα που το έκανε, πρόταση γνωριμία. Πρόταση γνωριμία. Η φιλνάδα μου, η Μασέντρα από την Αθήνα και μου λέει: σε μία... σε κάνω, λέει πολύ καλή. Τη βίλα που θα φυλάς είναι τη. Όχι, γενικά. Γενικά μια βίλα. Γενικά τώρα, α πούμε, από τι είναι. Αλλά το είπαμε και την άλλη φορά ότι εδώ μόνο θα έρθω για τον Μπάμπη. Έτσι. Και για τον φίλο μου τον Κωστή θα έρθουμε. Σε εμά μπορεί να έρθει. Ναι, αυτό δεν είναι. Θα σου λέγω ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες, αλλά δεν είναι ενίοτε. Κατάλαβες, καμιά φορά τις βρίσκουμε και κλειστές. Καλημέρα στην Γραμμουλά. Μπανκ. Να μπανκ. Ναι. 105 χτυπάμε, βαράμε. 105 έχουμε φτάσει. Δεν είπαμε. Το κύπελο όχι στην Ανίτα. Στο φευγάτο το κύπελο. Όχι, να, για την Ανίτα πάει. Δεν, είναι, δεν έχει σχέση. Γιατί επάνω γράφει. Ούτε εκεί θα πάρει. Δεν γίνεται, έχει έψιλον επάνω. Τι έχει? Έψιλον, το σήμα το έψιλον έχει. Πώς θα το δώσουμε, για. Δεν πειράζει, το παίρνει αυτό. Όχι, δεν γίνεται. Βασικά δεν γίνεται, αγόρι μου, να το τέτοιο. Τι θα το δώσουμε δηλαδή. Θα πει τώρα από το έψιλον. Μου δίνετε το τέτοιο το κύπελο. Όχι στην εξόρυξη του χρυσού της Νοτιού Αφρικής. Έτσι ακριβώς. Κοίταξε να δεις, και εκεί είχα κάνει χαρτιά και περίμενα, ξέρω εγώ. Πού έχεις κάνει τα χαρτιά? Πάνω στην Ρησό. Α! Ναι, είχα κάνει και εκεί χαρτιά. Και επειδή ήσαν δέκα. Καλά κάνεις και δεν πήγες. Εντάξει, αλλά εκεί έκανε ο Αλέξης, τα χάλασε όλα τα ρήματα. Ο Αλέξης τα χάλασε ή ότι χαλάσαν το δάσος. Χαλάσαν το δάσος. Και καλημέρα μας εκεί στο Διαμάντι. Διαμάντι έχεις δίπλα, δεν λες? Μπάμπι μου, διαμάντι μου. Διαμάντι έχεις, τι θα πει? Ίσως θα βάλω και λίτσα διαμάντι μετά. Έγινε, σε χαιρετούμε. Για το βλήμα, βρήκανε στην τέτοια. Ναι. Στην Λεωφόρο Νίκης και τελικά ήταν διαφορικό από το ΣΜΑΝ. Το είπαμε. Με διαφορικό, με το ξεκίνημα. Ναι, εννοείται. Δε, εννοείται. Τι να κάνω σήμερα με τέτοια καντεμιά, λάστιχο το πρωί. Ωραία, ωραία μέρα. Ωραία μέρα. Ωραία μέρα. Φωτιάδη, έλα, αγόρι, θέλω, έλα, θέλω να στείλει την καλημέρα στο Φευγάτο και να του αφιερώσει ένα κύπελο. Καλημέρα στο Φευγάτο και θα το αφιερώσω ένα κύπελο. Αλλά πρέπει να πάω στη φιλνάδα μου. Τη διαμάντη είσαι εσύ. Διαμάντη. Έχω, κοίταξε να δεις, έχω διαμάντη. Έχει διαμάντη. Έχω. Εδώ που είχα φέρει τα δαχτυλίδια, έχω διαμάντη. Διαμάντη και ρομπή. Έχω. Αυτή δεν ήταν καπετζού, η ριδοσκόπος ήταν. Κοιτούσε στα μάτια. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Όχι, έπαθε φούιτ το άλλο, ρε. Φούιτ. Ποιο έπαθε φούιτ? Σαλονικιώτικα να τα λέμε. Δεν τα ξέρουν αυτά στην Αθήνα. Ναι. Τι ομάδα είσαι? Ποιος? Αυτά δεν τα ρωτάνε, ρε, στο Φωτιάδη, θα σε κόψω, ρε. Τι μας ρωτάς, δεν τι ομάδα είσαι? Ούτε τι ομάδα είσαι. Α, καλά, στο Facebook εκπομπές και αυτά. Χθεσινός είναι. Μαρμίτα, τώρα μην κάνουμε και κάνω τέτοια δέκα. Όχι, να πεις. Αφού είσαι αυτή την ομάδα που είσαι, ναι. Ποιος θα πάρει το κύπελο φέτος, αντικειμενικά, πες. Εγώ, κοίταξε να δεις. Φυσικά θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Να τα, φυσικά κιόλας. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Βέβαια. Ναι. Πάει για double δηλαδή. Φυσικά κιόλας. Η ομάδα δικιά μου θα παραμείνει εκεί που είναι.
Ναι. Εκεί που είναι στην τέταρτη, πέμπτη θέση και θα μείνει. Αλλά ερχόμαστε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και θα πάει στα πέναλτι. Εγώ δεν θα ξεχάσω το μάτς το 2011 που ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ντάτα. Που κέρδισε, που ήταν 3-3 και μετά έγινε στα πέναλτι. Που πήγε 10 η ώρα το βράδυ. 10 η ώρα. Αυτό το παιχνίδι μου έχει μείνει. Ήταν πρωτομαγιά. Έτσι θα πάει φέτος. Τι παιχνίδι ήταν εκείνο. Δηλαδή, όχι. Έγινε. Όχι γι' αυτό εδώ, Πάπη. Ναι. Εννοώ, δηλαδή ήθελα να κερδίσει η ΑΕΚ. Δηλαδή. Ήθελες να κερδίσει τον ΤΙΑΕΚ. Ναι, ήθελα να κερδίσει η ΑΕΚ. Το 11, μπράβο, το θυμάσαι, Ρεθύριο. Ήταν και πρωτομαγιά και εγώ θυμάμαι το βλέπαμε κάπου στη Βουρβουρού. Στο Ολυμπιακό στάδιο που είχε γίνει. Είχε πάει 11 η ώρα το βράδυ. Το βλέπαμε σε ένα εξοχικό στη Βουρβουρού το οποίο είχε ασπρόμαυρη τηλεόραση. Και όμως, ήταν μια παμπάλια τηλεόραση. Δεν την χτυπούσες για να γίνει έχρωμη. Κάπως, ναι. Τίποτε κανένα κέρμα, ξέρω εγώ, να ρίξετε μέσα. Αυτά τα κέρματα τα είχες εσύ και τα έπαιζες να πούμε στα φρουτάκια να πούμε. Κάνατε κάρτο για τέτοιο. Και αφού μπήκαμε τώρα στο χορό των προβλέψεων, θα τον χορέψουμε, φίλε μου Μιχάλη, διότι εσύ που έχεις έτσι πολύ καλές σχέσεις με τους μελλοντολόγους, με τους μελλοντολόγους και με τις καφετζούδες και τις χαρτορίχτρες, θέλω να μας δώσεις τα φώτα σου. Την επόμενη φορά θα έρθεις διαβασμένος, θα ρωτήσεις τη χαρτορίχτρα τι βλέπεις, θα ρίχνει τα χαρτιά και θα λέει. Γιατί σήμερα έχουμε και πρωταθλήματα και μην το ξεχνάμε και αυτό. Είμαστε σε αγωνιστική. Σε αγωνιστικό μου από τις 3 η ώρα. Τι. Μένει από το Ρόκαστρο. Καλό μέρος μένει. Σε καλό μέρος. Το ξέρει το μέλλον της. Απλά με είχε πει την οδό. Πού ακριβώς την καμάρα. Τώρα σώθηκα. Όχι, θα τη βρει. Λοιπόν, θα σου λέω εγώ τα παιχνιδάκια και θα μου λες εσύ σκοράκι. Σκοράκι όλα. Έτσι, έτσι, γιατί έτσι πράττουμε. Ναι, ναι, κάθε φορά. Λοιπόν, στις 3 η ώρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης. Το παιχνίδι μας, ο Πανιώνιος προέρχεται από την Ήτα, από την ΑΕΚ με 0-2. Ο Αστέρας Τρίπολης από τον Ολυμπιακό επίσης με 0-2. Ανάγκη για βαθμούς και για τους δύο. Βρίσκονται περίπου σε κοινή βαθμολογική μοίρα. 19, ο Πανιώνιος 18, ο Αστέρας. Θέλουν να αποφύγουν τις περιπέτειες. Τι βλέπεις σε αυτό το ματσακιόν? Δύσκολο μάτς. Δύσκολο μάτς. Δηλώσεις είναι, τώρα θα κάνουμε. Είναι. Μπορεί να είναι και 1-1. 1-1. Θα το δώσεις αυτό. 1-1 και λοιπόν, κύριε. Μπορεί να είναι και 1-1. Μπορεί να είναι και 1-1. Θα το δώσω εγώ. Αυτά εδώ είναι. 2-2. Θα το δώσω. Θα πάω με το χ και θα δώσω όμως. Θα δώσω έτσι πιο εμφαντικό σκορ. Μ' αρέσει. Νομίζω ότι κάτι μου λέει ότι εμείς οι δύο θα τα βρούμε και θα συμφωνήσουμε σε όλα. Στις 4 η ώρα η Λαμία, η κρατεά Λαμία, υποδέχεται τον Απόλλων Σμύρνης. Να μην ξεχάσουμε ότι αυτή είναι η εξαναβολής αγωνιστική. Εξαναβολής του πρώτου γύρου. Η 15η. Τότε τα χιόνια που ήταν με αυτά. Όχι, είχαν γίνει κάτι ευτράπελα με τον Τζίλο και τέτοια, με κάτι ξυλοδαρμούς. Αλλά αυτά περάσανε στην ιστορία. Όμως η Λαμία κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Τον κέρδισε εδώ πέρα δύο φορές. Μία μέσα στη Λαμία και μία εδώ. Μ' αρέσει που τα παρακολουθείς, που είσαι γνώστης. Διαβασμένος έρχεσαι στην εκπομπή. Για να μην λένε κάποιοι ότι δεν ξέρουμε εδώ, δεν μιλάμε. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε για μπαλίτσα, τους κάνουμε όλους να πούμε 5, 3, 2, 6, 7, 8, 10. Θα το ξεφτούμε στο διάστημα. Λαμία από όλους μήνες στις 4 η ώρα, φίλε μου. Αυτό, Μιχάλη. Βάλε ένα. Βάλε ένα, πόσο όμως ένα? 1-0 θα το δώσει. 2-0. Γιατί λίγο πιο κάτω δεν είναι τέτοιο. Η Λαμία είναι στους 17, ο Απόλλωνος Σμύρνης είναι στους 6, αλλά είναι υποβιβασμένος. Είναι μαζί με τη Λιβαδιά. Κάτσι, μ' αρέσει. Να τα ξέρεις. Λοιπόν, βάζουμε και νίκη και σκοράκι για τη Λαμία. Στις 5 και 4 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Λεβαδιακός, ναι, φυσικά. Ναι, φυσικά το υποδέχεται. Ο Λεβαδιακός επικράτησε επί του Άρεως 1-0 στην προηγούμενη αυτό αγωνιστική. Εδώ πέρα είναι. Η ΑΕΚ κάνεται του Πανιωνίου με 2-0. Τι βρίσκεις, πώς το εδώ βρίσκεις? Εδώ το βρίσκω με 2-0 η ΑΕΚ. 2-0 η ΑΕΚ, μάλιστα. 2-0 η ΑΕΚ. Θα το δώσω εγώ ένα 3-0, αλλά βλέπω ΑΕΚ να κερδάει. Εγώ 2-0, εσύ 3-0. Έτσι, κοντά είμαστε. Εντάξει, στις 5 και 4. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό είναι.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι να σου πω τώρα. Δυσκολεύεσαι. Δυσκολεύεσαι. Αυτό είναι με 2-0. Μόνο 2-0. Ναι, βάλε 2-0. Με 2-0 τον Πάουκ. Γιατί ο Πάουκ μοιράζει τριάρες και τεσσάρες από τη στιγμή που έφυγε ο Αλεξάνδρου Πριγιοβίτσα. Να πω και κάτι. Από τότε που έγινε πέρυσι που έφαγε τα 2-0 που είχε χάσει ο Πάουκ, το πήγε σε ρί. Έτσι. Δεν έχει χάσει από τότε κανένα παιχνίδι. Παραμένει αίτητο στο πρωτάθλημα. Πατριωτικά το έχει πάρει. Πάρε βαδρικά που το έχει πάρει. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, και λοιπόν. 2-0 είχε χάσει. 2-0 είχε χάσει. Όχι, 3-2 είχε χάσει. 3-2, ναι, στο 90 φεύγα. Λοιπόν, θα το δώσουμε και εδώ ένα 3-0 το παιχνίδι του Πάγου. Να συνεχιστεί η παράδοση της τριάρας απέναντι στον ΠΑΣ. Γιάννενα. Γενικά η αγωνιστική δεν προμηνύεται να έχει εκπλήξει σύμφωνα έτσι πως το αντιλαμβάνομαι. Βαρετή θα είναι. Ναι, βαρετή. Κοίταξε, δεν είναι μόνο βαρετή. Σου λέει τώρα με 8 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε. Το κέρδισε. Εσύ το δίνει. Είδε τα χαρτιά. Το δίνω. Εγώ θα ενημερώσω και τη Μαρία κιόλα στην μάτια. Θα με πει κιόλα. Τι θα τέτοιο. Εγώ θα την βγάλω, θα την πάρω τηλεφωνία. Θα την βγάλει και θα την πει. Εγώ θα στα πω. Εγώ θα σου πω το μέλλον. Να σε εσύ τώρα μα λε ό,τι να είναι. Στι 7 η ώρα ο Πανετολικός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται σε μια κάμψη. Κάμψη εκεί που ήταν. Καλό. Που είχε σερί. Πόσο, 6 έπαιρνε, έπαιρνε 6, τα ματσάκια. 6, 6, 7. Α, τώρα δεν. Εντάξει. Στην προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Ξάνθη 1-1. Παρόλο που το γνωριζόταν με 10 παίχτες από την αρχή. Αυτά Πανετολικός καλούτσικος είναι. Έχει ένα σταθερό πρώτο πρόσωπο. Ο Δέλα. Μ' αρέσει, ρε. Μ' αρέσει, ρε. Όλα τα ξέρεις. Αυτό εδώ. Για να δώσω. 2-1. 2-1. Θα κερδίσει ο Πανετολικός, λες. Λοιπόν, εγώ το βάζω. Όχι, ο Παναθηναϊκός. Α, 1-2, βρε. Παίζουμε μέσα στο αύριο. Λοιπόν, και εγώ ένα 0-1 θα δώσω ότι θα επιστρέψει επιτυχίες ο Παναθηναϊκός. Πρέπει, γιατί. Πρέπει. Παναθηναϊκός. Πώς θα γίνει. Με χίλια ζόρια κέρδισε. Κέρδισε. Κέρδισε την Κυριακή τη Λαμία που είχε, δεν είχε. Ναι. Από τη Λαμία χάσε. Λοιπόν, και Ολυμπιακός Πειραιός Λάρισα στις 7.30 κλείνει η σημερινή αγωνιστική ημέρα. Κούγιας. Κούγιας, αρέσει ο Κούγιας. Σ' αρέσει. Τι το βλέπεις αυτό. Αυτό. Ναι. Αυτό. Αυτό είναι σωστό. Ναι. Αυτό είναι λίγο τέτοιο. Τι? Θα λυσάξει ο Κούγιας, θα μαθακαρδίσει δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο έχει πάει. Λες να έχουμε πως χθες, ας πούμε, Newcastle κέρδισε τη Manchester City και ουσιαστικά χρήζει πρωταθλήτρια την Liverpool. Λες να έχουμε κανένα μελέ σε αυτό το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ να πανηγυρίσει από σήμερα το πρωτάθλημα. Κάτσε ακόμα νωρίς είναι. Τι νωρίς. Πόσο 44 δεν έχει. Εντάξει, είναι νωρίς, είναι 8 βαθμούς. Αν κάνει σήμερα Ολυμπιακός γκέλα και ο ΠΑΟΚ κερδίσει και τον πάει σου συν 10, πού να το χάσεις μετά. Γεια σας είναι αυτό. Λες να έχουμε καλά τέτοιο. Γιατί ΠΑΟΚ Λίβερπουλ φέτος πηγαίνουν πολύ μαζί. Λέω εγώ τώρα περιμηνεύω τα γεγονότα. Δεν ξέρω. Και αλλά... παρόλο που και είμαι και Λίβερπουλ. Είσαι ψυχάρα, ρε. Δικό μα είσαι. Εντάξει, με γυρεύω εγώ καλόν θα φύγω. Έχω τον Ασλαμά εδώ, τον ακούω. Να σε βρε 10 τώρα. Να σε βρε τώρα ποιο Ασλαμά σήμερα. Σήμερα θα. Έχασε και το City και αυτά. Υποτίθεται η City είναι η μισητή εχθρό, α πούμε. Γιατί είναι μέσα στο Μάντσεστερ. Αυτά, αλλά είναι. Κοίταξε, η Λίβερπουλ ήταν ένα. Να πάει το τέτοιο, αλλά έπεσε, δεν έπεσε. Πρώτοι είμαστε, ρε. Πρώτοι. Συν 4 και πάμε στο συν 7. Όχι, για τη Λίβερπουλ λέω. Για τη Λίβερπουλ λέω κι εγώ. Δεν μας είναι, εγώ νόμιζα ότι ας πούμε. Συγγνώμη λίγο, γιατί να μην λένε. Να μην λέμε, ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν ήταν, ας πούμε, δεύτερη, ξέρω εγώ. Όχι, ρε, πρώτοι είμαστε, ρε, σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, Ολυμπιακός Λάρισα, εδώ σε θέλω. Εδώ Ολυμπιακός Λάρισα. 2-1. 2-1. Θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός, αλλά θα πάρει. Θα το πάρει, δηλαδή. Αλλά θα πάρει, θα το δώσω εγώ ένα 4-0. Εδώ θα πετάξει η Ντόρτη στην ΑΕΛ. Και αύριο, για να τα δώσουμε όλα τα αποτελέσματα, για να δώσουμε όλα τα προγνωστικά μας, αύριο 2 αναμετρήσεις στις 5 και 4 Όφη με τον Ατρόμητο. Τι δίνεις. Ατρόμητος, για ξαναπέζουμε λίγο. Όφι Ατρόμητος, Όφι Ατρόμητος. Δεν είναι και πολύ καλά ο Ατρόμητος. Ιτήθηκε από τη Λαμία την προηγούμενη αγωνιστική. Τι βλέπεις εδώ, ας πούμε. Όφι ήρθε χωρίς μεγάλες αξιώσεις στην Τούμπα, έφαγε και αυτός ένα τετράμπαλο. Πώς το βλέπεις. Το βλέπω 2-1. 2-1 θα κερδίσω Όφι τον Ατρόμητο. Εγώ θα το δώσω 1-1 και τελευταίο παιχνίδι Ξάνθη Άρης αύριο στις 7 η ώρα. Ο Άρης με προβλήματα. Μονόδρομος με όλα όσα γίνονται. Παντελίδης μένει, φεύγει αυτά. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Έρχεται το ένα βαγόνι και φεύγει το άλλο βαγόνι. Άστα, το πάνε. Το βαγόνι. Και κανένας δεν. Και... ναι, τι δίνεις. Τι να δώσω. Ένα. Σε ποιον. Για Άρη.
1-0. 1-0. 1-0 θα συμφωνήσω κι εγώ. 0-1 θα κερδίσω άλλη αύριο. Πρέπει να κερδίσει. Παρόλο που έκανε και τη μεταγραφή. Πρέπει να κερδίσει. Πάρε θυσία. Αυτά είναι τα προγνωστικούλια μας. Αυτές είναι οι προφητείες μας. Καλημέρα στην γραμμούρα. Θα τον έχει. Θα τον έχει. Θα τον έχει το καινούργιο. Ποιο είναι ο καινούριο. Που πήρε παίκτη ο Άρης. Θα τον έχει. Λογικά. Καλημέρα. 0. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Τι γίνεται. Είμαστε πολύ καλά. Σήμερα έχει παρέα, έτσι. Έτσι. Και εκλεκτή παρέα. Μελλοντολόγο προφήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ενημερώσει λίγο στον περιφερειακό. Έγινε ένα ατύχημα. Πάλι. Ρε, άμα πιάνει γλίτσα εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα. Και όταν μα τα λε, εσύ δεν είσαι γεμάτη. Τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν είχε γλίτσα, δεν ξέρω τι έγινε. Είναι στο ύψος του Ορταπηριού, ανάμεσα στο Ορταπηριού και στην Νάπολη, σταματάνε εκεί από τα αυτοκίνητα. Ακόμα δεν έχει κίνηση ο περιφερειακός όμως, δηλαδή κολλάς για 1-2 λεπτά. Ναι, είναι πάνω στο περιφερειακό δηλαδή. Πάνω στο περιφερειακό το ένα αυτοκίνητο είναι, με μέτωπο μιλάμε πάντα από ανατολικά δυτικά, το ένα αυτοκίνητο είναι στην αριστερή λωρίδα, πάνω στις μπάρες και είναι και ένα φορτηγό σταματημένο λίγο πιο κάτω. Απλά θέλει λίγο προσοχή εκεί πέρα, έτσι. Μάλιστα. Μην έχουμε τίποτα σαν την προηγούμενη φορά που είχες παρενέβη. Την παρέμβη που είχε κάνει την καραμπόλα που είχε κάνει. Καραμπόλα, μας την είχε δώσει πρώτος ο φίλος μας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι το μάτς σήμερα είναι 4-0. Ναι. Η πολύ αισιοδοξία βέβαια καμιά φορά βλάπτει. Αλλά... εντάξει, εγώ βλέπω την ομάδα τι παίζει τώρα. Αν η ομάδα δεν παίξει και φέρει ένα χι ή χάσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Με αυτά που βλέπω όμως, έτσι. Βλέπω ένα 4-0 και βλέπω και τον ακόμα να σκοράρει οπωσδήποτε. Μάλιστα, να συνεχίσει το κρεσέντο. Αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Φιλιά. Λοιπόν, ένα ατύχημα όπως μας πληροφόρησε ο φίλος μας ο Ντάλι, στο ύψος του Επταπηργίου, μέτωπο προς ανατολικά στον περιφερειακό, υπάρχει ένα αυτοκίνητο πεσμένο πάνω στις μπάρες στην αριστερή λωρίδα και λίγο πιο κάτω ένα σταματημένο φορτηγό, να το γνωρίζουν αυτό οι οδηγοί, να προσέχουν, μην έχουμε τίποτα άλλο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ, καλημέρα. Βγάλε και άλλο πρόλογο, Πασόκ, δεν αντέχω άλλο. Βγάλε. Λέγε, τι θες να σε πω. Δεν το τοποθετήθηκε ακόμα. Λοιπόν. Μας έστειλες, αγοράσαμε καινούργια TV, για να σε δούμε στην Ανίτα. Ακούω. Στέλνω λίμπερο το τιμολόγιο, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μπάμπης. Λοιπόν. Θα πει τον Γιώργο του Ζαγορά. Ναι. Τα λεφτά μας πίσω, έτσι. Κανονικά, δεν αντέχω άλλο τόσο Πασόκ πρόλογο. Ρε. Ναι. Μας το γύρισε. Τον περιμέναμε με... Εγώ του ετοίμασα στολή. Εντυμένος Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, και του μπέρδεμα. Εντυμένος, πώς, πρόλογο Πασόκ, με ντύσιμο νεοδημοκράτικο. Είσαι μεγάλο μπέρδεμα. Είναι influencer. Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω και είπε ο Πάθη, επειδή μίλησα με Πάθη, εξαιτίας μου γίνεται αυτή η εκπομπή. Έτσι είπε ο Πάθη. Έτσι είπε. Και που σήμερα αυτή η εκπομπή είναι στον αέρα, είναι εξαιτίας μου. Γι' αυτό επιμνημόσυνη θέση για Πάφη, να τον ευχαριστήσετε που σήμερα είστε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Γιατί, δόξα τον Θεό που είμαστε για τον Πάφη. Θα κάνουμε το σταυρό μας το μάινε. Πάντα πρέπει. Τώρα έχουμε και απευθείας στο YouTube, παίζετε. Απευθείας στο YouTube. Παίζετε επικοπή τώρα, καθιστία. Έχουμε και αυτό. Πάμε για διάλειμμα με λίτσα διαμάντη, επειδή είσαι διαμάντη, λίτσα διαμάντη, σε συνήθισα τόσο. Άκουγα σε πολύ λίγο, σε συνήθισα τόσο. Ποιο είναι, κάτσε λίγο, θα το βρω τώρα, γιατί δεν το ξέρω, δεν μου σκάει. Σε συνήθισα απόψε. Λοιπόν, θα τα πούμε, επειδή είμαι εξωτερικός συνεργάτης, κλείνεις πάσα. Και θα τα πούμε μετά. Έγινε, φιλιά. Σε κατηγορεί. Όχι για διαφορία, σε κατηγορία για πρόλογο ότι εδώ ο κόσμος ετοιμάστηκε να στηθεί πλάι στις τηλεοράσεις του, αλλά εσύ δεν μας έκανες το χατήρι. Ναι, δεν μας το έκανες. Δεν είναι το χατήρι, γιατί αυτό το έγινε μετά την εκπομπή. Μετά που ανακοίνωσε ότι θα πάει στην Ανίτα. Είχες καλή... Τι έπρεπε να κάνω τώρα. Είσαι και εσύ ένα μεταγραφικό κελεπούρι. Καμιά φορά δεν είναι. Λένε ότι μια ομάδα ετοιμάζει τις μεταγραφές, ετοιμάζει να φέρει το μεγάλο μπαμ και την τελευταία στιγμή του κάνεις κασιά και πηγαίνει σε άλλη ομάδα. Έτσι και εσύ πήγες σε άλλη, όχι σε άλλη ομάδα. Δεν πήγα, σε άλλη... απλά ενημέρωσα το λίπερο ακροατές ότι ξέρεις υπάρχει μια περίπτωση. Ετοιμάζεσαι να πας σε άλλη αγκαλιά, αγόρι. Λοιπόν, στο αφιερώνει
Σε συνήθισα τόσο γιατί είσαι ένα άνθρωπο Διαμάντη. Από τη Λίτσα Διαμάντη. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν συνηθιζόμαστε με τίποτα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 30ης του Γενάρη των Τριών Ιεραρχών σήμερα. Και ήρθε ο φίλος μας ο Φωτιάδης, τρεις ιεράρχες από μόνος του είναι, να μας μεταλαμπαδεύσει τη γνώση του, να μας μεταλαμπαδεύσει την συμμόρφωσή του. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Γιώργο που μου στέλνει εδώ το Google Translate, γιατί υπόθηκε έτσι πολύ, πέρασε στα ψηλά, για την λέξη φούιτ που μας κατηγορούν οι Αθηναίοι χαμουτζίδες, ότι είμαστε αστείοι όταν εκφράζουμε, όταν λέμε ότι έπαθα φούιτ στο λάστιχο. Φούιτ σημαίνει. Καταρχήν. Ξέρεις τι σημαίνει φούιτ, ε? Ξέρω. Τι σημαίνει. Σαν πρώην λαστιχά και ελαστικά που ήμουν. Ήσουν και πρώην λαστιχά. Βέβαια. Αυτό τι αποκάλυψη είναι σήμερα. Βέβαια. Αυτές. Από 14 χρονών δούλεψα 8 χρόνια σε λαστικά δικό. Εμείς λαστιχό είμαστε από ναι. Μόνοι μας. Ναι. Και τι σημαίνει φούιτ δηλαδή. Το φούιτ είναι ας πούμε που παθαίνεις από καρφί, από. Ναι. Τι σημαίνει η εξήγηση, η μετάφραση της λέξης φούιτ, ποια είναι. Τι σημαίνει διαρροή. Διαρροή αέρα. Έτσι, μπράβο. Διαρροή αέρα, το βρήκαμε. Το βρήκαμε, άρα είμαστε απολύτως σωστοί όταν λέμε ότι πάθαμε 30 λίμπρες παίρνει το κατελάστιο. 30 λίμπρες, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως, καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλώς τον αγάλος τώρα. Λοιπόν, τώρα τι είπα, έτσι θέλουμε να το λέμε, έτσι το λέμε ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Ναι, δηλαδή. Όχι, μας λένε ότι το φούιτ και γελάνε, γιατί το λέτε έτσι. Είναι πολύ... Δεν μας ενδιαφέρει το τηλέφωνο. Όχι, είναι απολύτως, καταρχήν είναι απολύτως σωστό, αυτό αποδεικνύουμε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μετά τα χθεσινά στην Αγγλία αποτελέσματα, πιστεύω ότι η Λίβερπουλ πρέπει να αυτοκτονήσει. Βέβαια. Βέβαια. Ε, τελείωσε. Σήμερα το καθαρίζουμε. Λοιπόν, μην είσαι σίγουρος. Αγγλία είναι. Εντάξει, Αγγλία, αλλά φέτος η Λίβερπουλ έχει δείξει δείγματα σοβαρότητος. Και αυτό το αγαπάμε αυτό το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει πιο πολλούς φίλους σε όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Είναι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα και ο Γολιάθ, ο Δαβίδ μπορεί να κερδίσει τον Γολιάθ. Εχθές δηλαδή. Να με έλεγες, κοίταξε όταν έβαλε το 0-1 η Manchester City, τον άσο της Newcastle τον έδινε 37,5. Πλάκα κάνεις. Σοβαρά σε μιλάω, όπως σου μιλάω. Μάλιστα. 37,5 τον έδινε. Μάλιστα. Και να με έλεγες τώρα βάλε μισό ευρώ, ναι. Λέω ρε φίλε δεν βάζω. Δεν βάζω, άστο. Δηλαδή, να πάρω παστίλες. Και τώρα, και όμως ρε φίλε έγινε το θαύμα. Έγινε. Λοιπόν, έγινε το θαύμα. Καλά, όχι ότι είχαμε ανάγκη τα ξενακόλυβα, τις ξένες πλάτες και από μόνοι μας μπορούμε. Ναι, όχι φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πάντα παίζει, επειδή ένα πρωτάθλημα παίζει με όλους, περιμένεις και την κέλα του αλλού. Απλά την κέλα η Λίβερπουλ δεν την περιμένει γιατί είναι στο συν 4 τους ή άλλους. Άλλοι περιμένουν κέλες. Ναι, εντάξει, το συν 4 δεν λέει τίποτα στην Αγγλία. Ναι. Έτσι, πάντα καιροπελακτή τεχνική. Έχει δείξει η Λίβερπουλ από παλιά ότι. Έτσι, μάθαμε από παλιά. Ναι. Με τις τέτοιες, με τις μικρές ομάδες, κάτι Crystal Palace, κάτι Watford, κάτι τέτοια. Τώρα μετά τη Leicester παίζουμε μέσα στη West Ham. Αυτό το μάτσο εγώ το φοβάμαι. Ναι, έχει και τη μία καλύφα η West Ham εκεί, άστα να πάνε. Έχει ενισχύσει. Έχει ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα. Βέβαια, Super League, βέβαια, εννοείται. Εντάξει, θα δούμε και το θέατρο. Τι να κάνουμε, να δούμε. Χαλαρή ώρα που είναι. Είναι και νωρίς, άμα έχει κανένα αγγλικό παιχνίδι, θα τέλεγα εγώ τι θα βλέπω. Δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, θα είναι πολύ πια αγωνιστική. Την Κυριακή τα σπουδαία που έχει και τον ντέρμπι. Εκεί θα έχουμε τα. Δηλαδή όλο το πρωτάθλημα δηλαδή είναι δύο αγωνιστικές. Αυτό. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Οι δύο επόμενες Κυριακές. Να σε καλά. Φιλιά, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ποιο είπε ότι το φούιτ δεν είναι σωστό. Έτσι μα λέτε εσεί, εκεί χάμου. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Γενικά οι συντοπίτες σου λένε τέτοιο αυτό. Δεν ξέρω για τους χαμουτζίδες του Πελοποννήσιους, δεν ξέρω. Εγώ Αθήνα είμαι. Έτσι. Εγώ Αθήνα είμαι, χάμου δεν λέω. Μάλιστα. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Εσύ είσαι δικός μας. Γι' αυτό έχεις πολιτογραφηθεί εδώ. Έχεις πάρει άσυλο. Στην, να σε ρωτήσω λίγο. Αν παπάθει λάστιχο γύρω-γύρω από τη Ζάντα, τι βάζουνε. Να τα. Για πες μου, να σου πω. Τι βάζουνε, έπαθε λάσκο και χάνει από τη Ζάντα. Τι βάζουνε. Για πες μου εσύ, γνωρίζεις. Καταρχήν το λάσκο το βάζουνε μέσα στο νερό.
Ναι. Για να δουν από πού είναι. Τι βάζουνε πάνω γύρω-γύρω. Γιατί δεν λέτε, γιατί δεν λέτε. Τι βάζουνε γύρω-γύρω για να μην χάνει. Ωπα, αντιπαράθεση για το φουλ. Για πες. Πες. Εσύ. Εγώ βάζει ειδικά κόλλα γύρω-γύρω από το λάστιχο για να μην έχει διαρροή πάλι φωσταλίδες. Πάρτα, σαραπ, σαραπ. Τι τρίβουνε μετά την κόλλα. Όχι, δεν έχει ειδικά κόλλα. Καταρχήν, τρίβουνε μετά, αυτό, δηλαδή έχει τώρα καμιά δεκαετία. Τεχνική έχουν κόψει, έχουν σταματήσει, είναι ντούμπλεξ τα λάστιχα. Ντούμπλεξ. Με βαλβίδες, αυτόματες. Με βαλβέρδες. Δεν έχει τέτοια, δεν έχει σαμπρέλες. Σπάνια να βρεις, γιατί, γιατί άμα πάθεις λάστιχο μπορεί να το φουσκώσεις ας πούμε από κάπου σε κάνα βενζινάδικο και να πας ας πούμε 60 χιλιόμετρα, 40 και να μπορεί να χάνεις σιγά σιγά. Να χάνεις. Αυτό, άμα έχεις αμπρέλα θα καθίσει. Αναγκαστικά θα βγεις, θα σηκώσεις γρίλο, θα βγάλεις ρεζέρβα και αν έχεις πράγματα κιόλας. Εσύ μέσα, και ο γρίλος. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το εσύ που τα ξέρεις. Μήπως είναι καλύτερα να βάζω άζωτο αντί για αέρα. Όχι, το άζωτο τέτοιο έχει, υπάρχει και το άλλο, άμα πάτης λάστιχο έχει αφρό. Το ξέρεις το αφρό. Άρα να μην βάζω άζωτο. Να μην βάζεις. Όχι άζωτο, δεν κάνει έτσι. Το άζωτο. Έγινε Λευτέρη μου, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Μεγάλα τεχνικά ζητήματα, απαντώνται τα πάντα εδώ στο λόγο επειδή. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Ήλιον, ήλιον, να τη γιάσω τώρα. Να πετάξουμε, μετά πετάξουμε. τώρα τι τώρα, και καπάει και τον ντούπλεξ από πάνω και είμαστε έτοιμοι. Έτσι, τα πάντα, τα πάντα. Έτσι και τέτοια, δεν υπάρχει τώρα ζερζές αμπρέλες. Τα πάντα, εδώ θα μας παίρνουν. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε, Φωτιάδη μου. Θα φτιάξουμε μια εταιρεία στην οποία θα μας τηλεφωνούν, δεν χρειάζεται να μας παίρνουν μόνο το πρωί και θα απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα. Και θα θέλει και θα κάνουμε σε τέτοιο 12, για αρχή. Ναι, για 12 ώρες θα απαντάω εγώ, 12 ώρες θα απαντάς εσύ. Ναι. Και σιγά σιγά θα παίρνουμε. Θα παίρνουμε κόσμο και θα ξαπλωθούμε. Θα είναι όχι τεχνική κάλυψη Ελλάδος, θα είναι. Πώς το λες, εμπειροτεχνική κάλυψη Ελλάδος, δηλαδή έτσι, και λαστιχάδικων. Και λαστιχάδικων, αφημερεύουμε. Κατάλαβες. Βουλκανιζατέρ και βαλκανιζατέρ. Όχι, κινδυνεύει ο βουλκανιζατέρ 24 ώρες το 24ωρο. Ραδιοφωνικό βουλκανιζατέρ. Ζήτησε, έπαθε λάστιχο. Φωτιάδη και Πατμανίδη, λόγω εμείς κρατάμε το λόγο μας και ερχόμαστε και σε πιάνουμε. Για να το βγάζουμε, το βάζουμε, σε βάζουμε, κοίταξε να σου πω κάτι, κορδονάκι άμα χρειαστεί. Το ξέρεις το κορδονάκι. Το κορδονούρι. Το κορδονάκι βέβαια, όχι, τραβάει μέσα και πιάνει το τέτοιο. Και άμα χαλάσει και η βαλβίδα και βγάζει φουσαλίδες από τη βαλβίδα, χαλάσουμε βελόνα, βάζουμε βελόνα. Έχουμε και κομπρεσεράκι για... Τελειώσαμε. Και θα δείτε και πληροφορίες και για διαπλανητικά. Θα πατάει Λευτέρη. Και αν θέλεις τίποτε αλλαγές, λάδια, ξέρω εγώ, να κάνουν και κάπου, τα κάνουν και αυτά. Ας τα λάδια. Εγώ τώρα επειδή είμαι ελεύθερος σαν και εσένα, λέω πότε θα πας στην Ανέτα να έρθω και εγώ να μας βρει καμιά γυναίκα. Κοίταξε να δει, το είπαμε δηλαδή, επειδή έχουμε μια περίπτωση. Δεν σας ακούω εγώ. Ναι. Εγώ στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον Πολύγυρο, από το τμήμα του νοσοκομείου, δίπλα από την ψυχιατρική. Δίπλα είναι. Σιγά σιγά ένας εκεί θα καταλήξουμε. Ναι. Στον Πολύγυρο ήρθα και έφαγε στην πλατεία εκεί απέναντι τη βρύση. Παντού, τρίγωνα. Στο Πανόραμα τρώμε τρίγωνα. Όχι, έχει. Ξέρει αυτό. Τι μαθαίνει κανένας. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Όχι, κατόρισε. Τι θα γίνει με την Ανίτα, άμα πάμε και πάμε. Δεν θα πάει. Περιμένει πρόταση, καλύτερη πρόταση από αλλού. Θα πάω κι εγώ να με βρουν και εμένα καμιά γυναίκα. Εντάξει, θα πάμε όλοι μαζί, ένα-ένα. Να σε πω λίγο, αδερφέ. Ναι, αδερφέ. Πήγαινα στην Ολυμπιάδα και έφυγε ένα μπάνιο εκεί. Ωραία η Ολυμπιάδα. Πήγαινα στο κάποιο πίσω από την Ολυμπιάδα. Μιλάμε, είναι τη θάλασσα. Τη θάλασσα. Εκεί είδα τα δελφίνια. Και έκατσα και δύο βράδυ, ένα βράδυ. Δηλαδή πήγα μεσημέρι. Και έκατσα βράδυ, δηλαδή έβαλα και φυδάκια γύρω-γύρω. Ναι. Και σηκώθηκα το πρωί και εντάξει έβλεπα τα δελφίνια, έχει τη βραχονισίδα απέναντι. Βραχονισίδα, μην. Έχει βραχονισίδα, έχει μια μέσα. Κάθερμο επεισόδιο. Αμάν, άκουσε λέω τώρα. Θα ακούσει τώρα που σου λέω. Ακούω. Ναι, και σηκώθηκα. Αλλά το θέμα είναι το κομμάτι εκείνο. Πα στα 6 μέτρα, 7. Ναι. Και είναι γύρω στα 30 μέτρα βάθος. Ναι, 6-7 μέτρα κολυμπάς, 30 μέτρα βάθος και δελφίνια, μάλιστα. Υπάρχει, αφού σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Νίκο μου. Καλτέρα. Φιλιά, φιλιά. Λατρεύω τις περιγραφές σου γιατί μας ταξιδεύεις, μας βάζεις μέσα. Όχι. Εγώ είναι τώρα σαν να είμαι στην Ολυμπιάδα.
και να κολυμπάω. Και να έχω τα φιδάκια από δίπλα. Βαράω και τα κουνούπια να πούμε. Big Bang, 120. Και κλείνουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, καλημέρα, τμήμα εμπειριοτεχνικής κάλυψης. Εδώ, ακριβώς. Βεβαίως, βεβαίως, εδώ. Ό,τι θέλετε, εδώ. Delivery εδώ πέρα, κινούμενη συνεργείο, κινούμενο. Κινούμενη γνώση, delivery σκέψεις και γνώσεις. Ό,τι θέλετε. Μαντία, ό,τι θέλετε, εδώ. Ωραία, μία μάντισα εδώ στη Νέα Ιωνία. Ποια είναι η Ιωνία, για πες μου λίγο. Αθήνα. Βόλο, γιατί δεν υπάρχει αλλού. Δεν υπάρχει αλλού. Δύο Νέα Ιωνία. Πού, ναι. Για πες μου, Βόλο ή είναι Αθήνα, Νέα Ιωνία. Εδώ στην Αθήνα. Α, μπράβο. Γιατί η Νέα Ιωνία έχω κόσμο εκεί πέρα. Έχει κόσμο, έχει λαό. Μου είπε ότι για να αποκτήσω, λέει, μπύρα, ναι. Πρέπει να πιω μπύρα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπύρα. Και εγώ, I wake up this morning and I get myself a beer. Έτσι. Έγινε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Νάτος, εδώ. Είπαμε, θα κλείσουμε 120 και αγοράζουμε. Limit up. Πουλάμε. Λευτέρη, περιμένω, Μπάμπη, να πεις και εσείς. Στον Πολύγυρο έπρεπε να φας γύρω. Έτσι, έχουμε. Είμαστε. Έχει και τον Άγιο Πρόδρομο εκεί με τα σουβλάκια. Εκεί έχει κάτι ψωμιά, σαν υποβρύχια όταν πας. Έχει ένα φούρνο, μιλάμε. Τι εννοείς ψωμιά σαν υποβρύχιο. Όχι, ναι, μακρόστερα είναι. Μακρόστερα, σαν τα υποβρύχια. Πολλά το ψωμιά είναι. Για τα ψωμιά του Άγιου Πρόδρομου. Μα, Μπάμπη, είδε σε... Άκουσες τη Σελέη. Ακούς τη Σελέη. Έλα. Πουλά το Δημητράκι και μετά θέλει να σηκώνει το τηλέφωνο. Όχι, είναι από την εξωτική, από εκεί μεριά είναι. Ναι, είναι από εκεί, Άγιο Πρόδρομο. Εάν πάω Χαλκιδική, ο Δημητράκης δεν έχει θάλασσα. Έχει θάλασσα. Ξεροβούλια εκεί, ξέρω είναι. Ξεροβούλια. Και να σε πω και κάτι, το να πα από το Τριάδι, Πολυγύρου είναι πιο κοντά το να έρθει σε Σταυρούπολη. Να τα λέμε και αυτά. Και καταρχήν από εκεί από μένα, από το εξωτικό Τριάδι. Εξωτικό. Βγαίνω από Μπατσάρδα, Βασιλικά, Άγιο Πρόδρομο. Τελείως. Και βγαίνω Αρνέα και πάω και Ολυμπιάδα. Να του πίνα. Και μεταξύ είναι και γνωστή η χολομόταση που γίνεται μια φορά το χρόνο διεθνής με το Rally Death. Ναι, εκεί μέσα. Είναι, μιλάμε, είναι. Έχει τρέξει και με ράλι. Έχω τρέξει πέρα, δηλαδή. Έχω κάνει. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά έγινε. Είναι κομμάτι που μπαίνεις μέσα και λες, τώρα θα βγω από εδώ πέρα. Τι έγινε, βρε, δεν μιλήσαμε. Δεν μιλάς. Κόψου. 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 Να ξέρεις, Φωτιάδη, ότι κακώς δούλευες στο βουλκανιζατέρ. Κοίταξε. Κανονικά έπρεπε να ήταν δικό σου. Με τόση τρόμπα. Κοίταξε να δεις. Τόσο καιρό. Είπαμε τα τρόμπα. Κάτι τη λέξη τρόμπα την είπαμε. Πες μου λίγο το όνομά σου λίγο. Λέγεμε Μπάμπη. Άσε τώρα, άμα δεν με πει, θα σα πω ιστορικό, είναι γεγονό. Πασχάλη. Άσε τον Πασχάλη τώρα, δεν θα λες τώρα να το πω τέτοιο. Πασχάλη, άκου γόρι μου. Και άκου να δεις, εκεί το μεγάλο που κάναμε το καινούριο, στο Στρόγγυλο, δεν κάναμε που πάμε για τη Θέρμη. Ναι. Που μπαίνει μέσα, δεν λέμε τώρα που τα κρέατα που είναι, απέναντι έχει ένα σκυλοτροφέ. Το 83 ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτόν εδώ πέρα. Τι εννοώ. Στις σκυλοτροφές. Όχι, εκεί το μαγαζί. Εκείνο το μαγαζί, το μαγαζί αυτό ήταν βουκαριζατέρι. Έφτιανε, ας πούμε, πάρε δώσει με τις βαρέλες, με φορτηγά. Ο Φωτιάδης και η Πάολα στις σκυλοτροφές. Ναι, και το θέμα είναι ότι υπήρχαν τότε, είχε ένα εργοστάσιο που έφτιανε αναγωμώσεις. Το ξέρεις αυτό εδώ. Δεν τα ξέρεις. Εδώ στην Λαχανοβορά. Το ξέρω. Μπράβο. Για να μην πάει και αγοράζουν 40.000 δραχμές που υπήρχε αυτό τα μεγάλα. Ήταν 102-205 η διαστάση του λαστικού, έρχεται να αναγωμώσεις. Αυτός το έκανε δεύτερη φορά αναγωμώσεις και το λέω εγώ, μην το βάζουμε το λαστικό. Έτσι. Και κάνει, άκου τώρα να δεις, βάζουμε αέρα, εγώ το βλέπω το λαστικό και έχω το φίλο μου τον Αμερικάνο, σκάει Πασχάλη μέσα στο... Πασχάλης. Σκάει μέσα το λάστικο και γίνεται μια έκρηξη. Έκρηξη, μάλιστα. Και σαν σκάει αυτό που έγινε σήμερα. Τα αέρια, όπως έβαζε, τον πήρανε από την άλλη μεριά. Γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Έγινε! Όχι! Έβαζε αέρα και αναγκόμισε το λάστικο. Τσαο, τσαο. Κάτσε να πάρουμε μια γραμμούλα ακόμα και φτάσαμε στο τέλος. Τελειώνουμε! Καλημέρα! Κλείσε με το η Ελλάδα, η χώρα του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Εντάξει, η Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και της Καλαμαριάς. Αυτό έλεγε το τραγούδι. Σιγά σιγά θα φτάσουμε στο τέλος. Δεν είπαμε ούτε ένα τραγουδάκι, δεν τραγουδήσαμε. Θα μου ζητήσεις κάτι να κλείσουμε έτσι τραγουδιστά. Αλλά πριν κλείσουμε, ξέρεις ότι έχω γράψει τραγούδι για το Φουίτ. Θες να σου απαγγείλω, επειδή αισθάνομαι. Έχω γράψει ένα τραγούδι. Πες μου τέτοια, λέει. Λοιπόν,
Άκου τι έχουμε πει εμείς. Έχουμε έτοιμο τραγούδι για το Φούτι, το έχουμε μελοποιήσει, ελληνιστήχη. Στο δεν το πιστεύω, ρε. Άκου, για το Φούτι, άκου. Όλοι, θα κάνω εδώ. Δίνω το βήμα στον εαυτό μου. Ναι. Μπορώ, μπορώ. Στον δρόμο της αγάπης παθαίνω λάστιχο. Για σένα να στενάζω, για σένα γκομαχώ. Χάνω τον ελεγχό μου, δεν πάει παραπέρα. Και ψάχνω συνεργείο να βάλω λίγο αέρα. Δεν έχει σημασία αν είσαι ειδικός, αν έχεις τα εργαλεία, αν είσαι αφεντικός. Ένα σταυροκατσάβιδο, αυτό που μας ενώνει, που στη ρεζέρβα της καρδιάς το σφίγγει, το μπουλώνει. Για σένα η καρδιά μου παθαίνει μόνο φουίτ. Θέλω να σε φιλήσω και δεν μου λες just do it. Θα πάω την ψυχή μου σε βουλκανιζατέρ. Αχ, πότε στο κορμί σου θα κάνω register. Στα σύννεφα μπορούσα, θα είχα βενζινάδικο. Να γέμιζα μπιτόνια από καημό και απάδικο. Πώς να ισιώσει σκέψη μου απάνω στην καλύμπρα. Την σούταρες και σκόραρες σαν να σου να ο Ήμπρα. Μα αυτό που με τρομάζει ο ξακουστός ο θρύλος σου, στο τέλος είναι που θα πω από αυτό σου εσύ και ο γρύλος σου. Τι σκέψεις κάνω Θεέ μου, γιατί δεν σου μιλώ κι ας έχω το αμάξωμα ακόμη χαμηλό, φίλε μου Φωτιάδη. Συγκλονίστηκες, για σένα το έγραψα, για σένα το έγραψα. Το μπρουμπρου είναι αρόκλητο που κάνει ξυπνητόρια. Τελευταία γραμμούλα, ένα λεπτάκι για να κλείσουμε, καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Έλα μισό, έλα γόρι μου, έλα. Χειροκροτάω από το τηλέφωνο, χειροκροτάω από το τηλέφωνο. Ραψοδία έγραψες, Μπάμπη. Έτσι, έτσι. Είναι ένα παλιό κομμάτι, αλλά το ανασύραμε. Το ανασύραμε. Ραψοδία. Εσύ τι κάνεις, πάλι διαφήμιση με κάνεις εκεί, πάλι για άλλα ψωμιά λες. Όχι, δεν λέω για τα ψωμιά. Επειδή πήγαινα εξωτικό. Εξωτική που πήγαινα. Όλα εξωτικά είναι σε αυτό το τηλέφωνο. Από σένα ξεκίνησα, αφού το έκανα και εγώ. Η Μαρία που έχω την οδηγό τώρα που είναι δρομολόγιο, με λέει γελούσε, μιλάει, την άρεσε πάρα πολύ το εξωτικό τριάδι. Κατάλαβε. Μαρία, ειδικό σου τον Άστορα, κάνει δρομολόγιο τώρα. Κάνει δρομολόγιο από εξωτική υπανομή. Δεν θα μιλήσει κανεί σήμερα. Μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν μιλάει κανεί. Ναι, είμαστε εμεί. Έλα, κορμί, μου λέγε Μίτσο. Μου λέγε πάλι κάτι. Θέλω να με κόψει τώρα. Κόψω να. Όχι, γιατί δεν σε κόψω. Όχι, δεν κόβω εσένα. Δεν κόβω. Θα σε κόψω εγώ, φίλια. Τσαο, τσαο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σήμερα. Καταρχήν να στείλω χαιρετίσμα τον Γιώργο με το Μεσίτη. Ναι. Από το εξωτικό. Όλα, εξωτικά. Λοιπόν. Μία στροφούλα για να δώσουμε τη σκυτάλη, στον Κωνσταντίνο Σαγαρό. Μία στροφούλα. Πες μου, ποιο τραγούδι αποχαιρετήσουμε να πούμε. Μία στροφούλα. Θέλω να τραγουδήσω. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα. Λοιπόν, το βάζω και φεύγουμε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, τη συμμετοχή. Φίλε μου Μιχάλη. Πάρα πολύ. Φίλε μου Μιχάλη, για ακόμη μια φορά ήσουν καταιγιστικός. Σήμερα ήρθες και τα είπες. Εδώ στον λόγο επειδή, στην εκπομπή που σας συντροφεύει. Λόγο επειδή και τον υπουργό μου τον ευχαριστώ που βγήκα και μίλησα. Όλους τους χαιρέτησες. Παρόλο που δεν είπαμε λίγο για το Πασόκ, την επόμενη φορά. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά το Πασόκ εδώ θα είναι. Εδώ είναι. Τι είναι αυτό, ρεμίξ βρήκα. Όχι ρεμίξ, το κανονικό. Τώρα το έχω, αυτό βρήκα. Πάνε στο ρεφρέν, να πούμε. Τα ματιά όλα αυτό, ναι. Σε λίγη ώρα. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα, η απόσταση. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αργή. Φιλιά, να και ένα υπέροχο πρωινό σκυτάλι στον Κωνσταντίνο Τσαρό.